Έλα! Έλα, έλα, έλα! Για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε, γάτο σε καλό καταπληκτικό με τους χοροχοποιημένο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή την στεναχώρια, να περάσουμε την παρακάτω κάτω από τους μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά ζουμουσάδα! Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζω μετά από πάρα πολύ καιρό ένα τρελό αγόρι στην κονσόλα. Χρήστος Κιώσης, έλα ρε Χριστάρα, έλα γαμώ. Μη με κοιτάς γιατί ματιάζομαι. Βρήκες το δρόμο, πουδάκι μου. Ε, μετά από πόσο καιρό ξανακάνουμε πρωί. Ας την άδεια. Βάλε 20 μέρες άδεια, βάλε όλο τον υπόλοιπο Αύγουστο, βάλε αυτές τις μέρες του Σεπτέμβρη, βάλε τέλη Ιουλίου. Ερχόσουν βραδύ. Καμιά 50 μέρες αποχή, φίλε. Φαίνεσαι κομμένος. Καταρχήν, αυτά τα βραδινά δεν είναι, φίλε. Δεν περνάει η ώρα. Πες την αλήθεια, έλα, πες την αλήθεια. Ότι σου λείψε ο τσαρός. Ότι δεν μπορώ το πρωί αυτό το πράγμα να είσαι στην τζίτα συνέχεια, οι φωνές σου, αυτά οι μουσικές σου. Πες το αγόρι μου, ομολόγησε το, δεν πειράζει, θα το καταλάβω. Ε, μου λες 8-10 έχεις τρεμούλες και τέτοια. Έβαζε άκουγες επαναλήψεις και αυτά. Κάτι σπασμί, κάτι αυτά. Πάτε, ρε Κωστάκη. Είχε στο νου σου, ε! Είχε στο νου σου, να έχει στο νου σου, αγόρι μου, να έχει στο νου σου. Καλώς, έτσι. Το νου σα, έτσι. Καλώς όρισες λοιπόν, αένα και ακρεφνή γίγαντα, μεγάλο βουνό της ηχοληψίας, εσύ που κάνεις σκιά και στις τρεις κονσόλες. Καλώς όρισες, επιέστρεψες και σήμερα με δάφνες και δόξες, πολυτραγουδισμένος. Χειροκρότα τον εαυτό σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας γιατί έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα και σήμερα. Να συζητήσουμε γενικώς εντός εκτός και με τα αυτά. Να κάνουμε και σήμερα σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Να δούμε τι έγινε σιγά και τα αυτά που έγιναν. Παιδιά, σουκού χωρίς ΠΑΟΚ. Σουκού χωρίς ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Είναι, φανταστείτε ας πούμε, Χαλκιδική χωρίς θάλασσα. Τι φαντάζεστε, Χαλκιδική χωρίς παραλίες. Το ίδιο πράγμα είναι, αδερφέ. Γυναίκα χωρίς υβή. Με δύο πλάτες μόνο. Αφήστε σας παρακαλώ. Μην ξεχνάτε τις γάτες μέσα στο στούντιο. Μην τις ξεχνάτε πάνω στις κρυσταλιέρες. Ελάτε κοπιάστε γιατί και σήμερα θα πούμε ωραία πραγματάκια. Θα συζητήσουμε. Καταφέραμε και αυτό να μην κερδίσουμε το Λίχτενστάιν, φίλε. Πού πάμε. Έτσι ακριβώς. Πού πάμε. Πού πάμε. Η βασιλιάδο από μέσα, φίλε. Λίγο ψυχάει. Βάλε να δεις το. Δηλαδή, πραγματικά λιγώνεται. Πραγματικά. Ωραία, πού πάμε. Πού πάμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν αυτοί. Δεν ξαναβγαίνουν τέτοιοι. Παρακαλούμε τους διάφορους ηθοποιούς, όπως τον κύριο Φιλιππίδη, να μην κάνει το λάθος να προσπαθεί να αντιγράψει. Όπως ας πούμε, είδα κάποια στιγμή, πήγε και έκανε τον μπακαλόγατο. Άστα αυτά ρε, μην τα ακουμπάς αυτά. Εκεί, μην πατάς καθόλου εκεί. Δηλαδή, μην πας καθόλου, δεν έχει άλλα πράγματα να παίξεις. Χιλιάδες θεατρικά μεταφρασμένα, ελληνικά, σύγχρονα, κωμωδίες, σατυρικά. Πας να παίξεις τι, τον μπακαλόγατο. Και τον Ηλία του 14ου, τι ήτανε, ποιος ήταν ο λόγος, ναι. Ε, του 16ου. Μην πας εκεί καθόλου, δηλαδή, πού πας να τη γράψεις τον Χατζηχρίστο. Καταρχήν, ακόμα και ο ίδιος ο Χατζηχρίστος, αν του λέγανε μετά από την ταινία, ξανακάντη την ταινία, δεν θα μπορούσε να τη γράψει τον εαυτό του. Αφού ήταν τα πιο πολλά αφόρμητα, ούτε χαρτί, ούτε σενάριο, ούτε τίποτα. Ο αυτοσχεδιασμός εκείνης της ώρας. Η θεία φώτιση, σε υπερταλαντούχους άνθρωπους. Παίξε τίποτα άλλο, μην ασχολείσαι. Τέλος μου τώρα, άλλα ήθελα να πω, αλλού βρέθηκα. Κοπιάστε στην παρέα μας. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, δώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Τι δώσαμε στη βδομάδα, και όσοι που την έχει τόση την αυτοεκτίμηση δεν ήσουν εδώ. Δώσαμε μέσα στην ίδια εβδομάδα έναν αφιγραντήρα TCL και μία τηλεόραση TCL. Μέσα στην ίδια εβδομάδα, δύο υπερατού δωράκλες καταπληκτικές και θα δώσουμε και άλλα πράγματα.
από την ηλεκτρονέτ Παμπουκής Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Καταπληκτικά δώρα. Μισός αιώνας και. Μισός αιώνας και προσφορά στις δυτικές συνοικίες και όχι μόνο, σε όλη την πόλη, με καταπληκτικές προσφορές της ΙΕΛ τηλεοράσεις, αφιγραντήρες, κλιματιστικά, κολοσσός παγκόσμιος και χορηγός στο Μουντομπάσκετ της Κίνας, που σε λίγη ώρα, στις 11.30, η Εθνική θα προσπαθήσει να περισσώσει την κατάσταση. Αλλά εντάξει, κουνάρισες. Αυτά είναι, πρέπει να έχει ξεχαστεί από το 87, φίλε. Από τις βολές του Καμπούρη. Είναι δυνατόν να έχεις τον MVP του NBA? Εγώ δεν είμαι δίμονα στο μπάσκετ, το έχω ομολογήσει άπειρες φορές. Αλλά μέχρι εκεί φτάνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή φτάνει να βρέξω και τους αστραγάλους μου. Μέχρι εκεί φτάνει η βαθιά μου γνώση. Τους βρέχω όμως τους αστραγάλους. Δηλαδή, και λέω, έχεις τον MVP. Δεν πρέπει να φροντίσεις να προσαρμόσεις το παιχνίδι σου, ούτως ώστε ο άνθρωπος αυτός που είναι ένας μάγος και είμαστε πραγματικά προνομιούχοι, καμία άλλη ομάδα που βρίσκεται εκεί δεν έχει τον MVP του NBA. Γνωρίζοντας ότι παίζεται άλλο μπάσκετ και πέφτει πολύ ξύλο και θα προσαρμοστούν όλοι επάνω του και θα είναι όλοι με το μυαλό τους πώς θα τον μπλοκάρουν, πώς θα πέσουν 3-4 επάνω, τον παίξουν με λίπερο, με βοήθειες, δεν ξέρω με τι. Δεν πρέπει να σκεφτείς τρόπους, ας πούμε, να εκμεταλλευτείς τους άλλους, τους δίπλα που θα μείνουν ελεύθεροι. Τον Σλούκα, τον Καλάδη, ξέρω εγώ, τον Παπαπέτρου. Ποιοι είναι οι άλλοι, ρε παιδί μου? Ε, δεν πρέπει. Τον Παπαγιάννη. Και έχουμε κάνει αποκαρδιωτικές εμφανίσεις. Και σήμερα περιμένουμε τη συν 12, λέει, με την Τσεχία. Μακάρι να τα καταφέρει η εθνική μπάσκετ, αλλά τέλος πάντων. Η άλλη εθνική στο ποδόσφαιρο. Καταφέραμε να μην κερδίσουμε και το Λιχτενστάιν, φίλε. Το χαμένο ξάδερφο του Φραγκενστάιν. Που όταν γέννησε η μάνα είχε οικονομικές δυσκολίες και τους έβαλε σε δύο κοφίνια και τους έριξε, να πούμε, στα ποτάμια και κλαίει για τα χαμένα της δίδυμα. Το Λιχτενστάιν, το οποίο η μόνη νίκη που ξέρει είναι η νίκη Κάρτσονα. Και καταφέραμε και αυτό. Δεν ξέρω, προσπαθούν να κάνουν κάτι, τι να δείξουν ότι δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους νοιάζει. Είναι που έφταιγε μόνο ο Άγγελος, έτσι. Ο Αναστασιάδης ο κακός. Ο Μανολάς, ο οποίος χθες κυνηγάει τον παίκτη, να μου, σαν παλέμαχος. Ο πολυεκατομμυριούχος. Και την ώρα που πάει να σουτάρει, τι κάνει ο Μανολάς? Ποια είναι η λύση που βρίσκει για να σώσει την εθνική από την ισοφάριση? Φωνάζει στον παίκτη του Λιχτενστάιν μπου! Για να τον φοβήσει. Μιλάμε, αυτά δεν τα κάνω ούτε εγώ στο 5x5. Αποκαμωμένος μετά από ένα σπριντ. Που δεν έχω ανάσεις, ας πούμε, και ψάχνω τη φιάλη με το οξυγόνο. Μπου. Πού διδάσκεται αυτό, ρε Δερβίση? Πες μας, σε ποια σχολή, ας πούμε, ποδοσφαίρου, να ξέρουμε κι εμείς. Άκου μπου. Βγάζει μια ωραία ανακοίνωση, φίλε, και λες, αυτοί που ξεκίνησαν εχθές το μάτς με το Λιχτενστάιν δεν θα ξανακληθούν ποτέ στην Εθνική Ελλάδος. Ποτέ. Το σκέφτομαι αυτό από τη μία και από την άλλη λέω, ξέρεις, θα πούνε στα μπίπιπ μας. Καλύτερα για μας. Δηλαδή, μήπως θα υδρώσει το αυτί τους. Τι, δηλαδή, θα πας, ας πούμε, να τους τιμωρείς και θα, αφού βλέπεις ότι κάνουν αγκαρία, δεν γουστάρουνε, παιδί μου. Σέρουν το κορμί τους. Κάποιοι δε κάνουν το κατοστάρι με διανυκτέρευση. Ξεκινάει να πάει από εδώ εκεί και σταματάει και στο λεβέντι για σουβλάκια. Και σε αυτή την ομάδα δεν ξεκινάς το Γιαννούλη, δεν ξεκινάς το Λιμνιό. Τι είναι αυτός ο περίεργος ο Καράβης, ο Φαντεσίπ, ο Φανκάραβαν, από το Καράβι. Πού τους μαζέψαν, πού τους βρήκαν όλους αυτούς? Και αυτή η Βρουσάη, Κολοβός, αυτή δηλαδή είναι οι κορυφαίοι και παίζουν στην Εθνική. Τέλος πάντων, ας μην, δεν έχω πραγματικά, είπα τις προάλλες. Προτιμώ να βλέπω το τσιμέντο να πίζει σε φυσικό χρόνο. Να κάθομαι να πάρω μια καρέκλα μαζί με τον Κιώση. Δεν θα μιλάμε. Απλά θα βλέπουμε το τσιμέντο να πίζει. Οι άλλοι ρίχνανε φελού στα βαρέλια. Και ο καλό είναι. Κουράζει κιόλα. Είναι τελείω. Μιλάμε για ολοκληρωτική, φίλε. Μπορεί να πονέσει ο αντίχειρα. Στραμπολί, ξαναπά σε ένα κάταγμα, καμιά θλάση. Αντίχειρο ή μεσαίου. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, έτσι δεν είναι, φίλε? Ενώ, φίλε, βλέπεις το τσιμέντο να πίζει. Έχω και εναλλακτική να βλέπω την πογιά να στεγνώνει στον τοίχο. Μαζί σου.
Εναλλάξα μας πηγαίνει. Μία-μία. Μία μπογιά, μία τσιμέντο. Τι θέλεις. Θέλεις. Θέλω. Αυτά για την εθνική. Που το ξαναλέω, ξέρετε, αγγελόσκυλο, δεν είμαι. Απλά τους έφταιγε ο Αναστασιάδης ο κακός. Το σφουγγαρίσανε τον Αναστασιάδη. Δεν είδα από τα πρωτοπαλίκαρα, δηλαδή Κατορωσίδης, κάτι Παπασταθόπουλος, κάτι Μανολάς που ούρλιαζαν για τον προπονητή με τις μεθόδους. Δεν είναι τώρα να σκίζονται μέσα στο παιχνίδι να το πάρουν πάνω τους. Μια χασμοβία, μια αραθυμία, μια οκνηρία, μια βαρεμόρο. Μου θυμίζει τις ταινίες κινουμένων σχεδίων που δέρνονται τα Μικι Μάου, χωρίς σίγμα, που είναι σε αργή γίνη. Ή τα φαλενέζικα που μιλούσε η Ντόρι στον Νέμο. Πώς είχατε δει τον ψάχνοντας τον Νέμο. Έτσι ένα τέτοιο πράγμα. Αυτά για τις εθνικές. Αρκετά νομίζω. Είπα και νωρίτερα, ηλεκτρονέτ Παμπουκής Νικολαίδης, εκεί τη ΣΥΕΛ τα πάντα, Αιγαίων και στο διοικητήριο 214.000 και στο ωραιόκαστρο 69-56-66 όπου ετοιμάζεται πραγματικά μια υπέροχη ταβέρνα. Όταν φάτε από εκεί ψάρι, τσιπούρα, φαγκρί, κοτσομούρα, μπακαλιαράκι, καλαμάρι, μύδι, θα με θυμηθείτε. Μοσχοβολάει η θάλασσα καταρχήν. Μπαίνει μέσα στα μαγαζιά και δεν μυρίζει ψαρίλα. Και είπα στα παιδιά, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Να μοσχομυρίζει η θάλασσα και όχι ψαρίλα. Πρότυπα ηχθειοπολία. Καταπληκτικά. Σε ειδική συσκευασία έρχεται το ψάρι στο σπίτι. Ούτε να τηγανίσετε, ούτε μύρλα από τη γυναίκα. Γιατί και οι κουρτίνες και μυρίζουν τα ρούχα και μυρίζουμε με ψαρίλα. Και τα έπιπλα, και έτσι, και τα ντύματα πάνω στο ντιβάνι, δεν υπάρχουν αυτά. Όσο για το πιο νόστιμο παγωτό που θα βρείτε οπουδήποτε, μόνο Νικολαίδης. Καραολί και Δημητρίου 237 και 163, με φοβερές γεύσεις που δεν βρείτε πουθενά αλλού. Παγωτό καταπληκτικό, σου έχει ακόμα ζέστη και ψωμάρες και τουρτάρες και σοκολατόπιτες και προφιτερόλ φοβερά και κεράσματα και τα πάντα όλα γλύφεται τα δάχτυλά σας. Εξαιρετικά πράγματα από την οικογένεια Νικολαίδη και ανατολικά για κρέατα στην κρεατούμπα, ψισταριά με χειροποίητα σουτζουκάκια, χειροποίητα σουβλάκια, χειροποίητα λουκάνικα και μαγειρευτά φαγητά 9-26-7-40. Ετοιμάσαμε και το σποτ που θα το ακούσετε στις 8.30 απέναντι από τη θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας να φάτε υπέροχα και καταπληκτικά πράγματα σε ένα καινούριο χώρο κρεατούμπα. Είμαστε και νονοί. Θα παίρνουμε και λαμπάδες το Πάσχα. Μπεντεν. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν ήρθε ο Βαγγέλας, αλώνησε στο ίδιο ξενοδοχείο με τον Κούλη. Φυσικά και πήγε στην ομιλία του, έτσι βλέπετε ότι ούτε τα προσχήματα, δηλαδή έλεγε κάποτε ένας Γερμανός φιλόσοφος, δεν τους πολύ γουστάρω τους Γερμανούς φιλοσόφους, αλλά okay, έλεγε ότι η δύναμη δεν είναι για να μπαίνει στο σιρτάρι, είναι για να επιδεικνύεται. Και το παχουλό αυτό αγόρι, αυτό ακριβώς έκανε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αλώνησε να κάνει επίδειξη δύναμης ότι κοιτάξτε έρχομαι και μέσα στην πόλη σας για να σας δείξω ότι εγώ είμαι με αυτόν. Ρωτήθηκε και μπράβο στο παλικάρι που ρώτησε γιατί ρωτούσαν διάφορα στη συνέντευξη τύπου. Κύριε Μητσοτάκη, τι γίνεται, το λέω σε ελεύθερη απόδοση εγώ, σούξου μουξου, φυλάκια γκαλίτσες με τον Μαρινάκη, πώς την είδατε δηλαδή τη δουλειά. Και χαιρετιέστε και αυτά. Χαιρέτησα λέει και άλλους 100. Άντε, αλήθεια. Εμείς δεν εξυπηρετούμε, λέει, συμφέροντα και αυτά. Οκ, okay, έγινε. Παιδιά, πίστηκαν όλοι. Θέλω σε αυτούς που νιώθουν φόβο, επειδή βλέπουν ότι πάνε σε μεθόδους παράγκας και πάλι, σε μεθόδους τρυπήματος, να τους πω να μην φοβούνται, διότι δεν είμαστε αυτοί που ήμασταν πριν από κάμποσα χρόνια. Αδύναμη σε κάθε επίπεδο. Διοικητικά, οικονομικά, ψυχολογικά, παρασκηνιακά, πείτε το όπως θέλετε, αθλητικά.
αγωνιστικά, πνευματικά, από όπως και αν το δείτε. Δεν είμαστε όπως παλιά. Η δημοσίευση της οικογένειας Σαββίδη, του Ιού Σαββίδη, με εκείνη την πραγματικά καταπληκτική απεικόνιση του πολεμιστή μετά από μια λυσαλέα μάχη που οδήγησε στο αίτητο πρωτάθλημα πέρσι, με τον Ιβάν να αγναντεύει το κύπελο του πρωταθλητή καθισμένος μπροστά στο Μακεδονία Παλάς, θεωρώ ότι εκείνη η στιγμή είναι ο τύπος που σκέφτηκε, όπως είναι έτσι αποκαμωμένος μετά από τις κάθε είδους μάχες ο Ιβάν να το απαθανατήσει, είναι μεγάλος μάγκας ο φωτογράφος, έτσι όπως το πιέσε. Και δεν κοιτάει ούτε τη θάλασσα, ούτε αυτός που μιλάει, κοιτάει την κούπα. Κοιτάει την κούπα ο Κυριάννης. Αυτή που ξέρει πόσο κόπο, πόσο μόχθο, πόσα λεφτά, πόσο φθορά έφαγε για να φτάσει. Πόσο χρειάστηκε να ξενυχτήσει. Πόσο χρειάστηκε να παλέψει με ένα σύστημα τσιμεντωμένο για πολλά χρόνια. Η δημοσίευση λοιπόν έλεγε «Μολόν λαβέ». Δύο λέξεις, θα ξυπνήσει τώρα μέσα μου το τριτοδεσμήτικο, δεν μπορώ να μην το πω, γιατί πιθανόν πολλοί να μην ξέρουν τι είναι το μολόν. Από το ρήμα βλόσκο, βλόσκο εύλοσκον μολούμε έμολον, και δεν τα έχω ούτε γραμμένο ούτε τίποτα, ακόμα θυμάμαι, έχω καμένο εγκέφαλο από τα ρήματα, τα ανώμαλα ρήματα. Το βλόσκο το ρήμα, βλόσκο εύλοσκον μολούμε έμολον, είναι μετοχή αορίστου του ρήματος βλόσκο που σημαίνει «έρχομαι με πολύ κόπο». Τι σημαίνει λοιπόν το «μολόλαβε» δεν σημαίνει «έλα να τα πάρεις» που το μετέβραζε έτσι πολύ απλοϊκά στην ταινία. «Έλα πάρτα». Όχι. Κόπιασε να τα πάρεις. Δεν απλά «έλα» το μολόν. Κόπιασε. Δηλαδή θα σου βγει η πίστη για να έρθεις και αφού έρθεις «έλα». Και παίρνει το ρήμα «λαμβάνω ελάμβανον λείψω με έλαβον ήλυφα ηλύφιν», που είναι από τα λίγα που στην προστακτική «ελθέλα βε ευραί πέι δε» πάνε, πάει ο τόνος στη λίγουσα. Καμπένες φλάτες, καταλαβαίνετε έτσι. Το 89 έδωσα, πανελλαδικές έδωσα το 89. Δεν τα ξανάπιασα. Πόσα χρόνια έχουν περάσει κι όσοι από το 89? 30. Από τότε, φίλε, δεν έχω κάψει λιχνία. Ούτε τα έχω γράψει, ούτε τίποτα. Θυμάμαι από τότε, φίλε, απ' έξω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι μόνιμη η κατάσταση. Μολόν λαβέ. Κόπιασε να τα πάρεις. Πόσο χάνει, φίλε. Come and get them. Τι είναι, φίλε, μάρκα μποτζίν. Τι έχεις. Α, πήρα κάτι καταπληκτικά. Come and get them. Ή τι άρωμα είναι αυτό, τι aftershave. Come and get them. Βγαίνει και σε μπάλσαμ. Σε αληφή. Άκουρε, come and get them. Πόσο, ρε, μολό λαβέ, ρε, γεμίζει το στόμα σου. Έλα να τα πάρεις, φίλε, δεν του δείχνει και, δεν κάνει κίνηση, ρε, κιόση. Πες εσύ τώρα, το μολό λαβέ, έλα να τα πάρεις. Φίλε, δεν πάει, πάρτα. Έλα, πάρτα, έλα, πάρτα, έλα. Σίγουρα δεν έχει και μπινελίκι μέσα που έχει χαθεί στο πέρασμα τον χρόνο. Δηλαδή, μόνο μολό λαβέ και το. Μολό λαβέ, ρε. Παλιο... μιλάς έτσι. Εσύ σένα. Μολό λαβέ, ρε, παλιο χαρακτήρα. Ρε παλιοποιότα που λέει και ο Κώστας Ιπποκράτιο. Μολό λαβέ, ρε σκερβελέ, ρε χαντούμι. Μολό λαβέ λοιπόν λέμε σε εσάς. Που σκυλιάσατε αυτό το καλοκαίρι, σκυλιάσατε να με τρυπήσετε με τους Άραβες. Τι διάβασα. Μέσα λέει στη μετοχική σύνδεση της Νόβα λέει είναι και Άραβες. Άραβες. Αυτοί που μου πήραν τον Λουτσέσκου. Λύσαξαν να πάρουν τον Λουτσέσκου. Λες και ο Λουτσέσκου πριν τον πάγκο είχε καμιά φοβερή παρουσία προπονητική, για τον μπαμπά να το καταλάβω. Αυτοί που ξύπνησε ο Άραβας με τις κελεμπίες ένα πρωί και είπε θα πάω να πάρω τον Μπρίγιοβιτς από όλα τα σεντραφόρ της γης. Αυτό που ξύπνησε και είπε από όλα τα στόπερ της Ιφιλίου θα πάω να πάρω έναν 32χρονο που παλιά έπαιζε στη ΑΟΑ, το Βαρέλα. Γιατί ο Βαρέλα εκεί πήγαινε, εκεί είχε κλείσει. Εκεί όδευε κι αυτός. Από όλη τη γη λοιπόν οι Άραβες ήθελαν αυτούς. Αυτούς τους τρεις. Και μου λέτε εμένα ότι δεν υπάρχει τρύπημα. Όποιος δεν καταλαβαίνει ότι μένεται πόλεμος
πραγματικά βρίσκεται σε ένα ροζ συννεφάκι. Και ο πιο αδαής, ο πιο αθώος, νομίζω ότι πρέπει να το έχει καταλάβει όλο αυτό που έγινε. Και βλέπεις μέσα στην Νόβα είναι και Άραβες. Άντε ρε παιδιά, αλήθεια. Η Νόβα που μου κουνούσε το χέρι και έλεγε πάρε τα ψίχουλα, κατώτερα λεφτά από αυτά που έδωσε στο Βάζελο για να βλέπουν τον Χατζη Θεοδωρίδη, τον Χατζη Γιωβάνη, τον Μπουζούκι, τον Κλαρίνο, τον Όμποε και τον Κιθάρα. Στον ΑΕΤ το πρωταθλητή, στον Δίσνταμπλούχο. Καταλάβατε τι γίνεται. Και βέβαια, για να τα λέμε όλα, γιατί μ' αρέσει να είμαι εντάξει με τον εαυτό μου και απέναντί σας, βγάλαμε και εμείς τα ματάκια μας μετά τη σφαγή των αμνών στο μάτς με τον Άγιαξ και τα τρία πέναλτι και το ολικό ξεβράκωμα που θεωρώ ότι έχει κάνει το βρακί του, φίλε. Πόσο ωραία λέξη το βρακί. Δεν γεμίζει το στόμα σου. Έχει καμία αξία να πω φίλε το σλιπάκι του. Κάνει, να σου πω δεν χάνει τελείως. Το μπουξεράκι το διαιτής, ενώ φίλε το βρακί του. Όπως η λαϊκή που λέει 5 βρακιά, 3 ευρώ. Δεν σε απογειώνει καταρχήν, τη λίμπιντο δεν την εκτοξεύει φίλε. Ε? Δεν βγαίνει μια βαρβατήλα, μια λαϊκή να πούμε υπόσταση που σε εκτοξεύει, που σου κάνει κάτι της μέσα. Τι να πάρεις μεταξωτό βρακιό, θα το σκίσει εκείνη την ώρα που πρέπει. Έτσι δεν είναι. Σε παραπέμπει σου λέει φίλε μη σκίζεις το βρακί που κάνει 80 ευρώ το μεταξωτό. Από ίνα πιγκουίνου να πούμε με δάκρυ αντιλόπης. Όχι! Εδώ είναι το βρακί. Ξαναγυρίζω γιατί το χάσα, μπήκα στο κομματόδρομο. Εκεί λοιπόν που έβγαλε το βρακί του και το ανέμιζε να πούμε στον αέρα ο Άγγλος διαιτητής, ήταν που στο τέλος δεν έδωσε εκείνο το φάουλ στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Σου λέει χαμάδα, γίνει καμιά μαλαμπίμπι να βάλουν κάνα. Γιατί πιστεύω ότι αν το έδινε θα το βάσαμε κιόλας έτσι, γιατί υπάρχει Θεός. Όλο αυτό λοιπόν έγινε. Και στο τέλος πήγαμε και βγάλαμε μόνοι μας τα μάτια μας, αφού αποκαμωμένοι και επειδή είμαστε και άνθρωποι και ομάδα και οργανισμός και οικογένεια θυμικού και ψυχολογίας, κατάρρευση μετά τον Άγιαξ και παρουσιάσαμε αυτό το πρόσωπο. Με τη Σλόβαν που και εκεί ήταν εχθρική διαιτησία, αλλά ούτε κάτι να αναφέρω σαν πρώτο ή δεύτερο ή τρίτο λόγο αποκλεισμού. Διότι και με εχθρική διαιτησία θα πρέπει τη Σλόβαν να την είχα πετάξει έξω. Να μην τρώω γκολ από ελεύθερο τερματοφύλακα και τέτοια. Τα είπαμε, να μην ξαναστενοχωριόμαστε. Ελπίζουμε και με αυτό πάω στο διάλειμμα, μέσα σε αυτές τις μέρες που δεν υπήρχαν υποχρεώσεις, ο Αμπέλ Φερέιρα να περάσει τη φιλοσοφία του. Διάβαζα κάπου το πρωί τους επένους του αρχισυντάκτη της Αμπόλα, του Κορέιρα, που ύμνους για αυτόν τον προπονητή, που τον ήθελαν αγγλικές ομάδες από τη μέση και πάνω, που τον ήθελε η Μπενφίκα, τον έχουμε εμείς. Και σε αυτούς που λένε, να δεν ξόδεψε και αυτά και 2 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για να διακοπεί το συμβόλαιό του με την Μπράγκα, 6 εκατομμύρια κλειστό συμβόλαιο, 2 κάθε χρόνο θα πάρει ο Λεβέντης. Άρα 8 εκατομμύρια προπονητής, για αυτούς που, να δεν πήρε, δεν, πάλι δεν ξόδεψε και τέτοια. Τα είπαμε με τον Φανάτζα Fair Play, μην ξαναλέμε τα ίδια πάλι. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε αυτές τις μέρες να πέρασε πράγματα στους παίκτες, εφόσον επιμείνει στη δική του φιλοσοφία να την πολλιάζει στους ποδοσφαιριστές, πρέπει να καταλάβουν ότι αυτός είναι, δεν αλλάζει, θα προσαρμοστούν στα δεδομένα του. Ελπίζω αυτά τα τέτα τέτ που είχε με τους παίκτες όλους να αποδώσουν και να μπορέσουν οι παίκτες να αφομοιώσουν, να παίξουν αυτό που ξέρουν. Οι ίδιοι είναι που πέρσι δεν έχασαν πουθενά. Θα πάμε σε διάλειμμα θυμίζοντας ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε κάποια άλλη δράση με συλλογή ρούχων. Δεν καθόμαστε στα αυγά μας καθόλου, να το ξέρετε. Κάναμε την αιμοδοσία μας αυγουστιάτικα μέσα στο καλοκαίρι στις 26 του μήνα και θα συνεχίσουμε εν όψη του χειμώνα που έρχεται, που κάποιοι δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα, και εκεί θα κάνουμε πάλι. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Δεν μας πέφτει με τίποτα, να ξέρετε! Και ετοιμαζόμαστε για Ατρόμητο. Ψυχή και σώμα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310 287 888. Καλημέρα σας. Ναι.
Γεια σας. Πάλι εγώ κάνω σε αυτό. Γιώργο! Δεν πάμε καθόλου καλά. Από τέσσερις εσύ επελέγεις. Στην τύχη τα φωτάκια είναι ίδια. Δεν είναι δηλαδή το ένα είναι μοβ, το άλλο ροζ. Εσύ είσαι η... έχεις φάγει την πυθία. Τι μου είναι να μας πεις τώρα. Η αλήθεια είναι ότι μου αφήνουν κάτι φύλλα δάφνης. Μασάω το πρωί, αλλά... Έχεις φάει και το Σούπερμαν. Με τις... τελείως. Μεγάλη μάχη. Μεγάλος πόλεμο θα έχουμε φέτος. Πάρα πολύ μεγάλο πόλεμο. Έχουμε 13 ομάδες εναντίον μας. Εναντίον μας. Όλες οι τηλεοράσεις είναι εναντίον μας εκτός από το Open. Όλοι έχουν εφαγωθεί να καταστρέψουν τον ΠΑΟ, θα φάνε καλά. Μολόλαβε! Ακριβώς όπως το είπες. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να δώσουμε τη μάχη μας μέχρι θανάτου. Η μάχη θα είναι μέχρι θανάτου. Να έχουν αυτή την εντύπωση ότι θα μας καβαλήσουν, είναι πολύ γελασμένοι. Όχι βέβαια. Πάντα παλιά τα χρόνια. Πάντα παλιά τα χρόνια. Όχι βέβαια. Και είμαι δυνατός σε κάθε επίπεδο. Αλίμονο. Το ξέρουν. Γι' αυτό βλέπεις ότι χαλάνε τον κόσμο. Ήθελα να ακούσω δηλώσεις του κυρίου Μανολά και του αλλονού του τύπου. Δεν τους... λίγο σιωπηλή, λίγο... Δεν τους... δεν πολύ ακούστηκαν, είναι η αλήθεια. Είδες από καμία εφημερίδα να γυρίζει και να... να ξεσκίζει, όπως ξέσκιζε τον Άγγελο. Πουθενά, φίλε. Ο Αναστασιάδης που ήταν ο κακός έβγε. Παίξτε, ορίστε. Το Λίχτενστάιν, ρε, ντροπή, ρε. Γιατί δεν κατεβάζεις το Λιμιό και το Γιαννούλη. Γιατί δεν τους κατεβάζεις ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει καμία σημασία, έτσι. Γελάω που λένε κάποιοι ότι κάνει ο ΠΑΟΚ λέει κουμάντο λέει στην ΕΠΟ και ότι είναι δικιά του. Ποια ΕΠΟ, τι λέτε ρε παιδιά. Ακριβώς. Τι λέτε ρε, εσείς αυτό βλέπετε. Αυτό τον Παυλίδη από πού τον ψάξανε και τον βρήκανε. Νομίζω από τις σοκολάτες. Από το σώμα. Διαμαρτύρεται ο Ιόν. Ναι, ήταν η πρώτη σοκολάτα υγείας που είχε κυκλοφορήσει, ήταν Παυλίδη στη σοκολάτα υγείας. Αυτή πάντως η εθνική βλάπτει την υγεία. Πάντα. Εύχομαι σήμερα το μπάσκετ μας να πάει καλά. Να δώσω και στο τέλος συγχαρητήρια τα κορίτσια από τη Σερβία. Στο βόλεϊ, δεν ξέρω αν το είδες χθες στο παιχνίδι, παιχνιδάρα. Μέσα στην Άγκυρα. Με ένα γήπεδο που ήταν γεμάτο από φιλάθλους της Τουρκίας. Τούρκοι. Οι οποίοι ήταν άψογοι, Κώστα μου. Ναι. Ήταν άψογοι. Συμπεριφερθήκαν ότι δεν περίμενα. Παρότι που είχαν πάρει το πρώτο σετ, το δεύτερο το πήραν και το δεύτερο, ισοφαρίσαν οι Σέρβοι και πήραν μετά τα υπόλοιπα, ήταν άψογοι. Στο tie break ειδικά ήταν άψογοι. Μάλιστα. Τι να πω. Αυτά με τις εθνικές. Με τις εθνικές. Η μόνη που δεν έχασε αυτή την εβδομάδα είναι η Εθνική Τράπεζα. Ναι, και θα μας γράψει και το βιβλίο αυτό που το παγκόσμιο που λέει τα ρεκόρ. Πόσο κοίταξε, ο Γκίνες ο φίλος μας. Ο Γκίνες, θα γραφτούμε στο βιβλίο Γκίνες του φάγαμε γκολ από το Λίχτενστάιν. Πρόσεξε, χάσαμε από τα Φερόες, χάσαμε, δεν νικήσαμε το Λίχτενστάιν. Τώρα μένουν, τι μένουν, το Βατικανό, έχει καμιά εθνική το Βατικανό. Και τα νησιά του Πάσχα. Ξέρεις τι μου θύμισε το χρυσό ντομάτι. Μία παλιά ταινία με τον Πίτερ Σέλερ, το ποντίκι που βρυχάται. Την έχεις δει? Την έχω δει, ναι. Αυτό φιλιά! Το ποντίκι το βρήκα. Γεια σου Γιωργάρα, γεια σου Γιωργάρα. Είπα, τώρα μένει, μετά τα Φερόες και το Λιχτενστάιν μένουν τα νησιά του Πάσχα, με τα οποία δεν ξέρω αν μπορούμε να παίξουμε Χριστούγεννα. Δηλαδή δεν ξέρω, εκεί μπορεί να είναι κλειστά όλα. Να ανοίγουν μόνο το Πάσχα. Και το Βατικανό. Ε? Δεν πρέπει να παίξουμε για το Βατικανό. Υπάρχει κάτι μικρότερο, κάτι Ανδώρες, κάτι αυτά, τι νησιά, τα πουα-πουα έχουνε. Έχουν εθνική υπερδύναμη Ανδώρα. Η Μάλτα φυλάζει, δεν το συζητάω, μιλάμε για κολοσσό. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το Παναγιώτη. Υπάρχει ομάδα, υπάρχουν ομάδες και στα... πώς θα είπε, στα νησιά που από υπάρχει. Τα νησιά του Πάσχα δεν ταιριάζει ο τίτλος. Σφαγή των νησιών του Πάσχα. Αρνήθηκε πρόταση. Ο προπονητής των νησιών του Πάσχα. Τα τσούγκρισαν οι παίκτες με τον προπονητή. Έχω πολλές μαλαμπίπι να πω που μου έρχονται, να ξέρεις. Λοιπόν, ένα πράγμα θα πω. Ας βγει ο αρχηγός της ομάδας αυτής να μας εξηγήσει τι συμβαίνει. Αν έχει κάτι να μας πει,
Γιατί κάποτε ήταν λαλίστατος, τώρα δεν ξέρω γιατί δεν μιλάει. Ο τελευταίος αρχηγός που είχε αυτή η ομάδα, φίλε... Ήταν ο Ζαγοράκης. Αυτό ρε φίλε. Αρχηγός με αλέτρια. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, καταλαβαίνετε. Ναι. Χαντάκια. Έχω κάποιες απορίες. Έχω κάποιες απορίες και θέλω να τις λύσουμε μαζί. Θα προσπαθήσω να σταθώ... Τα ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη έχουν δωμάτια που είναι συνεχόμενα, έχουν εσωτερική πόρτα. Μπορεί να έχουν. Όταν δύο γνωρίζονται, έχουν κουμπαριές, είναι φίλοι, είναι η ίδια ομάδα, αυτά έχουν ίδιο σκοπό, μπορεί να έχουν και εσωτερικό. Δεν πιστεύω να καβαλάνε τα μπαλκόνια, δηλαδή αυτό που είναι... Δεν νομίζω ούτε από το διάδρομο. Αυτό το plexiglass που υπάρχει ανάμεσα στα δωμάτια, λες να καβαλήσει τώρα... Κι αν το ένας μπορεί, ο άλλος δεν είναι λίγο... Αυτά τα δωμάτια στη Θεσσαλονίκη πρέπει να κατεργηθούν. Κλειστή η ενδιάμεση πόρτα. Να μην μπορεί να γαμπίβει ο άλλος με την ησυχία του. Να παίρνει πεθερά το κλειδί από τη μέση. Βεβαίως. Λοιπόν, είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Έτσι. Είμαστε. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς και χειρότερα μπορώ να πω, αλλά έτσι ακριβώς. Τουλάχιστον ξέρουμε τι συμβαίνει, δεν τρώμε παραμύθι, έχουμε απόλυτη επίγνωση το τι συμβαίνει και είμαστε έτοιμοι για όλα. Έχουμε συνέστηση. Λοιπόν, θα δανειστώ πάλι μια ατάκα που την έχω πει επανειλημμένα και αξίζει όμως να την πεις. Λοιπόν, αν έχετε να πείτε κάτι, όταν σας ρωτάνε να το λέτε. Αλλιώς βγάλετε το σκασμό πλέον. Αν δεν σας ρωτήσουν έτσι. Έτσι. Βγάλετε το σκασμό. Φτάνει. Αυτό και ακριβώς. Ειδικά από εδώ, από δικούς μας ανθρώπους, δεν θέλω να πω... Μ' αρέσει το δικούς μας. Βάλ το μέσα εισαγωγικά. Ναι, ας αυτό πούμε... εννοώ. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Δεν θέλω πλέον να ακούω τίποτα. Δεν αξίζει να ακούς κάτι. Αυτό που μπορείς να σκεφτείς από μόνος σου και να πράξεις, αυτό να κάνεις. Πάντα. Φιλιά Παναγιώτη. Λοιπόν, την αγάπη ζουμουσού, αδερφέ μου. Λοιπόν, ζουμουσού. Παγάκια, πάλι έχουμε πρόβλημα. Δεν μας πέφτει κανονικά, με τίποτα. Κανονικά, ρε. Όσοι λένε, όσοι περίμεναν, πλανώνται πλάνοι νυκτράν. Και να ξέρουν οι συνοπαδοί και τα αδέρφια όλοι, ότι έχουμε από πέρσι 2 βαθμούς περισσότερους, να ξέρετε. Σωστό. Να τα ψάχνετε όλα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Δώστε χρόνο σε αυτόν τον προπονητή. Δώστε λίγο χρόνο στην ομάδα. Να δούμε πράγματα. Είπα, διπλώς τώρα τρόμητο και μετά όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Είπα το 12ο θα πούμε για τον προπονητή. Ακριβώς. Ακριβώς. Φιλιά. Γεια σου, Παναγιώτη. Μου, έχω... Καλημέρα, την αγάπη μου. Να είσαι καλά. Έχω δυσάρεστη είδηση που βλέπω τώρα όλα τα κανάλια μεταδίδουν. Γιατί πάντα όταν έρχεται ένα μήνυμα στο διαδίκτυο, έχω και μια επιφύλαξη για τα fake news που λένε ότι έφυγε από τη ζωή ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Πριν από λίγο. Μία από τις πολύ σπουδαίες παρουσίες. Ένας από τους πολύ αξιοπρεπείς μουσικούς και τραγουδιστής και μουσουργός και συνθέτης. Και το βλέπω τώρα, απλά πρέπει λίγο να το... Όντως, βλέπω τώρα και το Open μεταδίδει την είδηση και στην ΕΡΤ. Μάλιστα. Πολύ δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Πάμε στις γραμμές. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Άκης. Για να Άκη. Αυτό ξαφνικό. Νέος, θεωρείται. Νέος άνθρωπος. Δεν... Ναι. Νέος. Νέος και δεν ξέρουμε αν είχε, ας πούμε, αν είχε ο άνθρωπος κάτι. Λοιπόν, Κωστή, το Bollywood τελείωσε. Bollywood, πραγματικά, φίλε. Αυτό με τους, ειδικά με τους ελέφαντες. Ναι. Πρέπει, εφόσον φιλοξενούμε μία χώρα και γίνεται η έκθεση προς τιμήν της, να γίνει αυτό το πράγμα στην πόλη, ρε παιδιά. Είναι όμορφο αυτό. 800.000 δώσανε, ρε Κωστή, και δεν είναι... Για τα ελεφαντάκια. Ναι, 800.000. Γιατί δεν ανάβαν τα λαμπάκια των Χριστουγέννων, εμείς δεν λέγαμε τίποτα. Πώς θα παίρνουν τα 800.000. Έγαμο το, ρε παιδιά. Δεν ήταν και όμορφο αυτό. Την άλλη φορά με τα Κινέζικα, να πούμε τα κιούπια αυτά, τα λαμπιόνια, τώρα με τους ελέφαντες, δεν αρκεί που υποδεχόμαστε τον Ινδό, ας πούμε, και του κάνουμε τις τιμές μες στην έκθεση με τα χορευτικά με αυτά. Πρέπει η πόλη να γίνει έτσι. Τώρα θα, το χρόνο θα έχει Πακιστάν. Τι να πω, ρε παιδιά. Πακιστάν θα έχει. Τι να πω. Λοιπόν, άκουσε τώρα, Κωστή. Πώς να τον πω, μωρέ, να μην τον πω κόκκινος κουπίτσος, να το πω έτσι καλύτερα, έτσι. Ήρθε
γιατί όλοι λένε ότι ήρθε και αλώνησε, ήρθε για να ελέγξει τον υπάλληλό του, μην ξεφύγει. Κατάλαβες, και αυτό που σου λέω, σκέψου το λίγο. Γιατί υπάρχουν μερικοί, φοβήθηκε αυτός ότι και ο Ιβάν θα γυρνάει εδώ λόγω του λιμανιού που θα δώσουν 300 εκατομμύρια αυτοί. Ναι, ναι, αυτοί θα δώσουν 300 εκατομμύρια, πόσο δεν θα δώσει το, λιμάνι, το κράτος. Πόσο. Διάβασε εδώ μεταξύ, τσακωθήκανε λέει μεταξύ τους και εν όψη της επίσκεψης, διαβάσαμε και αυτό. Ότι τα έχουν τσουγκρίσει ο Μαρινάκης με το Μητσοτάκη και ότι όχι, υπάρχει μέχρι ρήξη και τέτοια. Δηλαδή, στο ίδιο ξενοδοχείο που μένα, αφού το είπες και όλος, το ξέρει όλος ο κόσμος. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, ο λόγος που ήρθε, Άκη, εγώ δεν μπλέκω με την πολιτική και χθες δεν προλαβαίναμε. Εγώ ήμουν μπλεγμένος, γι' αυτό τα λέω. Δεν προλαβαίναμε χθες να σβήνουμε. Το λέω προς όλους. Φουλ Νέα Δημοκράτη, το έχω πει χίλιες φορές και θα το ξαναλέω. Να φουλ ήμουνα. Στον τοίχο μας. Καλά, τέλος. Και ο φουλ από μένα δεν υπήρχε. Δεν μας απασχολεί αυτό. Εμείς λέμε τι βλέπουμε τώρα. Ο λόγος που ήρθε ήταν για να κάνει επίδειξη δύναμης και καλά να τρομάξουμε, ας πούμε, και καλά να ψαρώσουμε. Λες και δεν ξέραμε. Απλά θέλει να το επιδεικνύει αυτό. Έτσι. Θέλει λοιπόν, να το επιδεικνύει. Αλλά το κορυφαίο και μήνυμα το έχει στείλει ο Φραγκαντώνης που λέει: εδώ φέραμε, λέει, τον Μπούλι προς τιμή της ιδίας, λέει, γι' αυτό κάναμε, λέει, Μπούλιγουντ. Γι' αυτό είπα Μπούλιγουντ. Μα γι' αυτό το είπα αυτό. Έτσι. Για πες ρε Άκη, το έχουμε καταντήσει Μπούλιγουντ τη Θεσσαλονίκη για δύο μέρες. Λοιπόν, Μπούλιγουντ, ναι. Λοιπόν, την άλλη φορά θα παίξουμε στο αγροτικό αστέρα του γήπεδο, να ξέρεις, η Εθνική. Ναι. Εκεί πόσο χωράει, 3.000, 4.000. Άνετα χωρούσαν χθες. Τι άνετα, και θα περίσσευαν κιόλα. Λοιπόν, κοιτάξτε, να πω κάτι του Γιώργου που είπε για αυτούς τους δύο παίχτες. Αυτούς τους δύο παίχτες που έφερε παίζουν και δύο στη Βίλεμ. Ναι. Στην Ολλανδία. Ο Παυλίδης είναι ένας από αυτούς που παίζει στην Ολλανδία. Ναι. Μάλιστα. Και ο άλλος που σου είπα προχθές και όλος. Ναι. Θυμάσαι που σου είπα ο Λιμιός δεν έκανε για αρχική. Τη Βουρτσάη. Ο Βουρτσάη Βούρτσα, πώς το λένε. Βρουσάη. Δεν ξέρω. Βρουσάη και δέρνει. Δεν είναι ρήμα. Κάτσε. Δεν είναι ρήμα. Πώς πάει, ναι, ναι. Πώς πάει η σοδιά, βρουσάει μωρέ, βρουσάει. Τι μπορεί να σημαίνει το βρουσάει. Εκεί που δεν ήταν προπονητής αυτός, πάλι καλά που δεν κάρτισε τον Χαριστέα. Γιατί έπαιζε κάποτε στον Άγιαξ, ξέρεις. Ναι. Και, μάλλον και αυτό τον είχε στη λίστα, αλλά φαίνεται τον είπαν ότι αυτός έρωσε. Έχει δουλειά αλλού αυτός τώρα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, μάγκες, αφήστε αυτόν εδώ πέρα το χοντρούλι να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ παραδέχθηκα προχθές, πρόσεξε. Έναν αστυνομικό που τον είπε θα περιμένετε στο φανάρι. Κόκκινο ήταν και ήθελαν να περάσουν. Λοιπόν, μπράβο στον αστυνομικό. Εσείς δεν τα ξέρετε αυτά. Τα ξέρω εγώ, δεν πειράζει. Πήγε να φάει στα λαδάδικα ο επιτραπής, φίλος μας. Έτσι, γιατί να μην να φάει, είπες, τα λαδάδικα. Στα λαδάδικα. Α, εγώ άκουσα να φάει τα λαδάδικα όλα, να τα φάει. Έκλεισε ολόκληρο μαγαζί. Δεν υπήρχε κανένας άλλος μέσα. Μόνος του ήταν. Έγινε, Άκη. Άντε, να σε καλά. Να σε καλά. Να πω κάτι, 2310-287-888, είχαμε ένα θεματάκι, πέσαμε αλλά ξανασκωθήκαμε. Να πω κάτι για την ομάδα. Η σελίδα μας, ο αθλητήριος, δεν είναι πολιτική σελίδα. Και αυτό το λέω και για τη μια πλευρά και για την άλλη. Όταν έχει σατυρικό τόνο μία δημοσίευση, μένει εκεί. Όταν αρχίζουν πινελίκια, βρυσίδια, βρίζονται οι μεν με τους δε, το είπαμε και την περίοδο των εκλογών, το λέμε και τώρα. Φεύγει όλη η ανάρτηση. Που προσέξτε με, μπορεί να συμφωνούμε κιόλας με το αρχικό ποστάρισμα. Το λέω συνέχεια κάθε μέρα. Για να αποφύγουμε το φίλτρο. Θα το βάλουμε το φίλτρο τελικά και θα ανοίγει 8-10 η σελίδα μόνο για όλους το πρωί. Γιατί μπαίνουν διάφοροι περίεργοι. Δεν μπορεί να γράφεις στη σελίδα θάνατο στον τάδε τον έμπορα. Δεν γίνεται, φίλε, να το γράφεις αυτό. Θέλεις να πάω φυλακή, πώς το λένε. Θέλεις να μας κλείσουν. Γίνεται εκ του πονηρού το δικό σου το ποστάρισμα. Όταν γράφεις το θάνατο στον τάδε. Και αν αύριο ένας του ρίξει μία με ένα λωστό ή με ένα πιστόλι, θα μας πούνε ηθικούς αυτοργούς. Καταλαβες. Δεν μπορεί. Ούτε είναι η σελίδα μας ο αθλητήριος, το ζούμου σου. Δεν είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει, βλέπουμε τι συμβαίνει, βλέπουμε τι γίνεται. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε εκεί τώρα, να τσακώνονται δηλαδή οι νεοδημοκράτες με τους ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Έχει τελείως άλλο ύφος η σελίδα.
η ομάδα αυτή. Και θερμή παράκληση να το σεβαστείτε αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ποιοι πολεμάνε τον ΠΑΟΚ, τι έχουν κάνει, ποιοι είναι, τι κάνουν, τι θέλουν, τα ξέρουμε όλα. Αλλά μερικά πράγματα δεν μπορούν να μείνουν προσταρισμένα. Και μην προσπαθείτε, επειδή είναι 12.500 άνθρωποι, να περάσετε τη δική σας προπαγάνδα ή τη δική σας πολιτική ή τα δικά σας συμφέροντα. Μην πάτε να υφαρπάξετε like κτλ. Δεν μας απασχολούν αυτά. Θερμή παράκληση. Πάμε τώρα στις γραμμές. Καλημέρα σας! Καλημέρα, Κωστή μου. Καλώς την Εύη. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ. Καλά. Καλή εβδομάδα να έχω. Καλή εβδομάδα. Καλά κρασιά τον Αύγουστο που είναι παχές οι μύγες. Ναι. Πέρασε ο Αύγουστο. Πάει ο Αύγουστος. Τελειώσαν οι μύγες. Λοιπόν, άκου τώρα, έχουμε τώρα σφίγγες, όχι μύγες. Χτες έτυχε. Σφίγγονται κάποιοι γι' αυτό. Λοιπόν, χτες έτυχε προς το τέλος να ανοίξω το ραδιόφωνο, να ακούσω το φίλο μας το Συρίγκο, το Γιώργο. Ναι. Ήταν έξαλλος και τον έπιασα στη στιγμή που μιλούσε με τον κύριο Κώστα από την Κατερίνη. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Τέλος πάντων. Ναι. Αυτό, σε μένα δεν παίρνει αυτός ο λογικά. Φίλος, ναι, ναι. Της ΑΕΚ, ναι. Της ΑΕΚ. Ναι. Μας υποτιμάει, είμαστε κάτω τέργου αυτός, ναι. Ή αυτό, ή ξέρω ότι άμα πει αυτά που λέει αλλού εδώ, προφανώς εδώ δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε τέλος πάμε πάνω, παρακάτω. Δεν θα μπω σε διαδικασία. Θα πάρω αυτή την εκδοχή ότι μας υποτιμάει. Δεν με πειράζει. Ακριβώς, ναι, ναι. Okay. Υποτιμάει και το ξέρω. Έγινε. Λοιπόν, θα κλάψω γοερά δύο νύχτες που δεν παίρνει εδώ. Και εγώ τα ίδια. Δυόμιση. Δεν τα συμπαθώ και ιδιαίτερα. Ναι. Λοιπόν, και άκουσα εμένα αυτό το δεν άκουσα την ομιλία του Μητσοτάκη, αλλά άκουσα ότι ήταν έξαλλος ο Συρίγκος και έλεγε, κάτσε ρε Κώστα, λέει, δηλαδή τα χαρτιά δεν τα έχουμε όλα έτοιμα. Τα έχουμε. Ο Δήμαρχος δεν έχει δώσει το OK. Το ναι. Γιατί πού κολλάει το πράγμα, λέει, γιατί γύρισε εκεί, είπε, λέει. Ναι, εντάξει, λέει, όταν οριμάσει το πράγμα. Τι οριμάσει. Να οριμάσει τι, με λέει, τα δικά μας λεφτά, ντομάτες, δηλαδή τι, μας αφήνει να κάνουμε γήπεδο με τα δικά μας λεφτά. Να οριμάσει τι. Η ντομάτα, το μπαρτσέ. Ήδη αρχίζουν, εγώ δεν πιστεύω, ειλικρινά σε μιλάω ότι πρόκειται επί τετραετίες αυτού να δούμε εμείς γήπεδο. Θα γίνει το γήπεδο. Όχι, όχι, Εύη, γράψτο, που στο λέω. Μπράμα, δεν σου δώσουν το OK. Δεν μπορούν να μην δώσουν κανένα OK. Τι να δώσουν. Με δικά μας, πρόσεξε, μ' αρέσει που έρχονται και λένε κιόλας και έχουν και το υφάκι ότι δεν σας αφήνουν. Τι μας αφήνετε. Με τα 100 εκατομμύρια που θα βάλει ο Ιβάν, θα κάνω γήπεδο με τα λεφτά μου. Τι, που μου δίνει στο έξω το οικόπεδο που αράζουν οι καντίνες. Να οριμάσει τι έλεγε, ήταν έξω. Να οριμάσει τι. Άστο, μη συγχύζεσαι, σε παρακαλώ. Να γελάτε και να μην οργίζεστε. Δηλαδή εμείς έχουμε, που έλεγε και ο Συρίγκος, εντάξει λέει, καιρός να είναι ο άνθρωπος, αλλά πότε θα έχουμε, λέει, εμείς. Ποιος εγγυάται, λέει, πότε θα έχουμε Σαββίδη. Μακάρι να έχουμε άλλα 20-30 χρόνια. Θα έχουμε. Όλα θα γίνουν πολύ πιο σύντομα. Το θέμα, λέει, είναι να γίνει αυτό τώρα. Στη βράση κολλάει το σίδερο. Εάν δεν μας επιτρέπουν τώρα και μας βάζουν εμπόδια και τρικλοποδιές, μετά τι τρικλοποδιές να κάνουν. Το οικόπεδο είναι δικό μας. Να, τα κάνουμε, λεφτά όμως θα τα βάλουμε εμείς. Τι. Τότε και τι γίνεται εκεί με νόημα. Και δεν είπε, OK, βεβαίως. Τι μπορεί να κάνουν, δηλαδή, ναι, να πούνε ότι δεν σου δίνουμε εκεί εκείνο το τετραγωνάκι που παρκάρουν οι καντίνες. Αυτό. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορούν να πούνε, όταν λέει να οριμάσει. Όταν ο Πόντιος. Εύη, άκουσέ με λίγο. Τι θα σου πω. Όταν ο Πόντιος λέει, εγώ θα ξαναέρθω σε αγώνα πρωταθλήματος στην Τούμπα όταν θα χτιστεί το νέο γήπεδο, μέσα στο μυαλό του το έχει καρφώσει τόσο βαθιά και τόσο δυνατά που δεν υπάρχει περίπτωση. Μακάρι, Παναγίτα, το μόνο που μπορούν να κάνουν, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να βάλουν εμπόδια αυτό το πράγμα να καθυστερήσει. Μην ξεχνάς ότι η μάνα μου ήταν Νοτιάδου και ήρθε από το Ορτάκιο της Κωνσταντινούπολης. Να καμαρώνεις. Να καμαρώνεις για την καταγωγή. Φυσικά, βεβαίως. Φυσικά καμαρώνω. Έγινε, Εύη μου. Αυτό τα ξέρω. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Να σε καλά. Πάμε και στο τελευταίο πριν το διάλειμμα. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, κύριε. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Ξέρω ότι κάνεις εντύπωση, αλλά τέλος πάντων. Και τα στραβά μάτια. Σχετικά με το γήπεδο είμαι πεπισμένος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει, γιατί ο Πόντιος είναι ξεροκεφαλός. Έτσι. Έτσι. Σχετικά με την εθνική, τι να πω, δηλαδή, όχι δεν έχει παρακάτω, πάντα έχει παρακάτω. Νομίζω ότι τώρα πιάσε με πάτο. Και δεν εννοώ τις Καρντάσιαν. Θα πρέπει να βγει ένας δημοσιογράφος, ναι, και να κάνει μία έρευνα
αυτούς που έχουν πάρει τα τελευταία 3 χρόνια στην Εθνική, ποιους έχουν μάνατζερ και να τους βγάλει στη φορά. Και ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι ένας από τους παοξίδες. Τέτοιος θα είναι. Γιατί μόνο έτσι θα ξεβρωμίσουμε. Να τους κάνει ρόμπα. Να πει εσύ έχεις αυτόν, 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 αυτόν. Αυτοί που ήρθαν, πού δούλευαν. Ναι. Και πού δούλεψαν μετά από εμάς. Και όχι μόνο αυτό. Ναι. Έχεις τον τάδε μάνατζερ, ωραία. Πού έχεις παίξει τα τελευταία χρόνια, με στατιστική που υπάρχει. Ναι. Είναι γραμμένα όλα. Σωστά, τι έχεις κάνει. Σωστά. Άσε τώρα, είμαστε ξεφτύλα. Εγώ θέλω μονάχα να πω ότι διαβάζω τώρα στα νέα ότι παίζει σενάριο να γυρίσει ο Βρίζας για τεχνικός διευθυντής. Εγώ προσωπικά δεν το θέλω με τίποτα. Δεν είσαι ο μόνος. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο πισωγύρισμα. Δεν είσαι ο μόνος. Υπάρχει και άλλος κόσμος που δεν θέλει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εκτός αν το βάζει για να μπορεί να έχει μέσα στη βρωμιά κάποιον να κάνει τις επαφές. Δεν το ξέρω. Αλλά είναι ντροπή δηλαδή. Ο άνθρωπος... Αν με ρωτάς, δεν ήθελα. Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς, δεν ήθελα πάλι να πάμε σε μία λύση από τις παλιές λύσεις. Σε λίγο θα μας φέρει και τον τέτοιο να αναμειχθεί. Τον Τσιστιακόφ. Ναι, ρε φίλε, από το στόμα μου. Μάλιστα. Δηλαδή, εντάξει, ήμαρτο. Δεν υπάρχουν τεχνικοί διευθυντές. Τέλος πάντων. Αδερφέ μου, καλημέρα, χάρηκα που σε είδα. Γεια σου, Νικόλα μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, πάμε τέλος. Τέλος πρώτης ώρας. Υπενθυμίζουμε ότι πηγαίνοντας στη δυτικά ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης, Ανδρέα Παπαδόπουλου 10 στο Κορδελιό, καταπληκτικά, καταπληκτικά πράγματα και TCL, τηλεοράσεις, αφιγραντήρες, κλιματιστικά, κάθε τη βόλτα σας μπουκάρετε, λέτε στον Μάκη τον Παμπουκίδη, άκουσα τον τρελό που λέει ότι έχεις τις καλύτερες τιμές, ότι είσαι πιο δυνατός από όλους, μπουκάρετε, μπουκάρετε. Αιγαίων, Δικητήριο και Ωραιόκαστρο, δύο καταπληκτικά ηχθειοπολία. Εκεί που θα βρείτε τα φρεσκότερα ψάρια. Το πρωί είναι στη θάλασσα, το μεσημέρι είναι στο πιάτο σας. Νικολαίδη Σαχαροπλαστία και στην Καραολίδη και Δημητρίου 237 και στην 163. Εκεί θα βρείτε και ψωμάρες και σφολιατοειδή και τούρτες υπέροχες και καταπληκτικό παγωτό. Το πιο νόστιμο παγωτό που θα φάτε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Θεσσαλονίκης δεν θα βρείτε τέτοιο παγωτό. Και βέβαια Κρεατούμπα 926 740. Εκεί θα βρείτε καταπληκτικά κρεατικά, υπέροχα, χειροποίητα απέναντι από τη θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας και σάντουιτς εννοείται και μαγειρευτά υπέροχα πράγματα σε έναν πολύ καινούριο και όμορφο χώρο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πάμε, πάμε, εδώ είμαστε. Μπουκάραμε, μπουκάραμε, δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε. Να πω ότι στο Αμφιθέατρο Βεργίνα, στο Βεργίνα Θέατρο, στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης, ο σπουδαίος Γιώργος Θεοφάνους σε 5 παραστάσεις 13, 14, 21, 27, 28 του μηνός σε 5 παραστάσεις. Αυτές είναι συλλεκτικές με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες. Ο δικός μου δρόμος έχει γράψει παπάδες ο Θεοφάνους και για τον Τερζή και για την Ατάσα και για το Ρέμο και για το Βέρτη και για τον Μπάριο και για όλους. Για όλους. Αξίζει πραγματικά σε μια υπέροχη αίθουσα, εκεί όπου έχουμε ζήσει πραγματικά πολύ ωραίες στιγμές με τις παρουσιάσεις, με τα μάτς στην γιγαντοοθόνη, στο Αμφιθέατρο Βεργίνα, ο δικός μου ο δρόμος. 2310 491 291 για τα 30 χρόνια του Γιώργου Θεοφάνου, το ξαναλέω, 5 μόνο παραστάσεις στο Βεργίνα Θέατρο, στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης, που έχει φυσικά και περιπτερούκλα μέσα στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης. Επισκεφτείτε το περίπτερο του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης και όπως είπα εισιτήρια όλο το 24ωρο για τον Γιώργο Θεοφάνους αλλά και στο ticketservices.gr και στο public για όσους θέλετε για τα 30 χρόνια του Γιώργου Θεοφάνους. Πάμε εμείς να πάμε στις γραμμές να ακούσουμε εσάς, θα πω μετά τους χορηγούς, τους υπόλοιπους. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Τσούμπας girlfriend, φίλε μου. Τσούμπας girlfriend, το Τον έβαλα και σε σποτάκι, έτσι, δεν ξέρω αν ακούσατε. Το άκουσα, το άκουσα πριν. Hip hop σποτάκι και μέσα με τσούμπα. Τι άλλο να κάνω δηλαδή για το τσούμπα. Τον πιστεύω και πάρα και πολύ. Και είναι και τέτοιο στυλ. Είναι και τέτοιο στυλ, είναι και τέτοιο. Έτσι, είναι. Λοιπόν, ο επιχειρηματίας που ήρθε μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας. Κάτσε τώρα γιατί περίμενε. Ποιος είναι ποιος. Υπάρχει λίγο μια...
Είναι λίγο συγκεχημένη η ρόλη. Έλα, πάμε. Εντάξει, δεν θέλω να σε διακόψω. Έλα. Λοιπόν, ήρθε, ξέρεις, να προκαλέσει λίγο την κατάσταση. Φυσικά. Καμία βασικά, επιλογή του δεν είναι τυχαία. Το ότι δεν έγινε τίποτα, δεν τους άρεσε, να ξέρεις. Πολλοί θα ήθελαν. Έτσι, μπράβο. Πολλοί θα ήθελαν. Παρακαλούσαν να γίνει κάτι για να γράψουν, να τρέξουν να γράψουν. Μα τώρα κάτι γράψαν, λέει, με τις ακαδημίες, τη Φέρμη, φασαρίες, έναν αγώνα, πάλι οι κακοί παοξίδες και τέτοια, έτσι. Λοιπόν, το είδα χθες αυτό το βράδυ, Κωστή, και το ΠΑΟΚ το έχουν γράψει με τεράστια γράμματα. Εννοείται. Με τεράστια γράμματα. Κάποιοι, λέει, με διακριτικά, την έπεσαν στα παιδάκια και αυτά. Δεν αποδέχομαι τίποτα από όλα αυτά, αν δεν έχω πραγματικά ενημέρωση από τη δική μας πλευρά. Το ξεκαθαρίζω, γιατί ήταν από τη δική τους πλευρά το τι έγινε. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι τέτοια γραφεία έχουν και κάμερες μέσα. Άστο, άστο. Αυτά είναι τώρα για τις εντυπώσεις. Είπαμε, μένετε μία μάχη σε κάθε επίπεδο και το επικοινωνιακό είναι μπροστά. Τίποτα. Θέλει ένωση από όλους μας, πίστη στην ομάδα και φτάνει πια αυτό το... Και νομίζω ότι πλέον έχει καταντήσει βαρετό αυτοί που βγαίνουν και λένε και μιλάνε και για τον Ιβάν, νομίζω ότι δεν είναι καν παοξίδες. Αλλά είναι βαλτί. Είναι βαλτί και κάθε ραδιοφωνικός παραγωγός που σέβεται τον εαυτό του και την ομάδα που αγαπάει, τίποτα, απλά τους κλείνεις. Τώρα είναι δυνατόν. Άλλο ασκώ κριτική ή κάποια πράγματα... Μιλάνε για τα λεφτά του Ιβάν, λες και είναι στραγάλια και τα κάνουν αυτοί. Okay. Λες και τα χειρίζονται αυτοί. Με πολύ όμορφο τρόπο αποσιωπήθηκε το πόσο κόστησε αυτός ο προπονητής. Σύνολο 8 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Έτσι, αυτό θα είναι το πώς. Αυτό είναι το πώς. Και αν αύριο, λέω, αν αύριο φύγει, να ξέρετε ότι με κλειστό 3-4 και 6 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο δεν θα φύγει για την ψυχή της μάνας του, χαμογελώντας και κουνώντας το χέρι από την κουπαστή του πλοίου. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Αυτά. Θες πω, αυτό. Τον Ατρόμητο, Κωστή, και τον νου σας, ρε μάλια. Αυτό, συνέχεια. Εννοείται. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Ζούμου σου. Καλή συνέχεια. Εννοείται. Νομίζω Σάββατο παίζουμε με Ατρόμητο, έτσι. Σάββατο. Ναι. Σάββατο. Το μυαλό μας εκεί. Επανεκκίνηση, όχι σε επίπεδο αποτελέσματος, γιατί έχουμε 2-2 στο πρωτάθλημα, αλλά μας αρέσει να βλέπουμε τις αδυναμίες μας και να μην μας ξεγελάνε οι νίκες. Πρέπει να βελτιωθούν πράγματα. Θέλουμε να δούμε τον περσινό ΠΑΟΚ με το μαχαίρι στο στόμα. Αυτό. Πάθος από όλους. Όποιος και αν παίζει. Αυτό ακριβώς. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Φιλιά στο Λονδίνο. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Όποιο και να είναι το σύστημα. Είτε είναι 4-4-2, είτε είναι 4-1-1, είτε είναι 4-3-3, 4-2-3-1. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ο προπονητής είναι ο καθήλυν αρμόδιος. Αυτός θα πιστωθεί τις νίκες, αυτός θα χρεωθεί την ήττα, αν επιμείνει σε αυτό το σύστημα, αυτός έχει την ευθύνη για αυτό το πράγμα. Οι παίχτες όμως οφείλουν να είναι παθιασμένοι όπως πέρσι. Το λέω κάθε μέρα. Χωρίς αυτό το συστατικό στη συνταγή, χάνουμε οποιαδήποτε δύναμη. Ό,τι σύστημα και να είναι. Πάμε στις τέσσερις γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Σταύρακα, Σαμποκοτζάκη. Γεια σου ρε Σταύρακα. Δεν βουλέψει τη Λαρέ Κυριάκου. Για την Παοκάρα, μην την πειράξει κανένας, έτσι. Θυμάσαι, αν θυμάσαι, δεν ξέρω. Σταύρο μου, σε παρακαλώ, επειδή μικροφωνίζεις, λίγο χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου για να σε ακούμε πεντακάθαρα. Είναι λίγο πιο μακριά, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Λοιπόν, άκου. Πάμε. Θυμάσαι ποιος δημοσιογράφος από κάτω όταν ρώτησε αν ξοφλήθηκε το γήπεδο από τις Φιλιππινέζες, αν ξαναπερπάτησε. Όχι. Θυμάσαι. Όχι. Κάποιος Φίλιππας. Ο Συρίγος. Ναι. Δέχτηκε και επίθεση δολοφονική. Τώρα έχει φύγει από τη ζωή. Γιατί όχι από την επίθεση, αλλά ναι, μετά. Γιατί έκανε ρεπορτάζ αν ξοφλήθηκε το γήπεδο από αυτούς. Ναι. Και ποιος το πλήρωσε. Εμείς δεν θέλουμε, ρε φίλε, το γήπεδο. Όποτε έγινε να γίνει, θα γίνει Παοκάρα, είναι Παοκάρα. Μα εμείς με τα λεφτά μας θα το φτιάξουμε. Ούτε σαν την ΑΕΚ που παίρνει 20 εκατομμύρια. Δεν περιμένουμε. Εγώ θέλω η Τούμπα να είναι νταμάρι και να έρχονται οι Φιλιππινέζες με το Μοντρίτσι να τρώνε 5 γκολ και να σηκώνται να φεύγουν. Εντάξει. Με τι, οι Φιλιππινέζες με τι, με το. Με το Μοντρίτσι να έρχονται. Γιατί όταν ανέβαινα στο αεροπλάνο ο Γκόρτσι και τους έλεγε, πού πάτε, λέει, πάνω, είμαστε 3-0 χαμένοι, έλεγε. Τώρα είναι 5. Γιατί τα 6 δεν βγαίνουν από τις τσέρες. Έτσι.
έξι, να έρχονται σε έξι, μέσα υποβροχή και μέσα στη λάσπη. Μπράβο. Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι. Για τους άλλους, αυτοί οι παιχταράδες που φάγαν τον Άγγελο, εγώ είμαι παοκτής και ό,τι έχει να κάνει σχέση με τον ΠΑΟΚ, είμαι υπέρ. Δεν έχει σημασία, είναι Άγγελο, προσωπολάτες δεν είμαι. Όχι, αλλά αυτοί. Όχι, αποδείχθηκε ότι το πρόβλημα δεν ήταν ασθενειακό. Φαγώθηκαν επειδή. Όχι. Ναι. Να σου πω. Αυτοί οι παιχταράδες που λέγανε για τον Άγγελο, έτσι γίνεται μεκ. Για κοίταξε η Νάπολη σε δύο παιχνίδια με αυτόν τον αμυντικό, τον παιχταρά, πόσα κολεύαγε που δεν θα βελτιώνει το πρωτάθλημα. Και ο άλλος που έκανε, ο πιο μάγκας που έλεγε για την Arsenal, κοίταξε τρία παιχνίδια, πόσα κολεύαγε και μετά κάνει κριτική και πάρτον στην εθνική και με αφήνεις έξω για όλους. Όταν, Σταύρο μου, όταν ναι. Διώχνεις έναν προπονητή, για στην ουσία αυτή τον καθάρισε τον προπονητή, που έκανε λάθη, εγώ λέω έτσι, δεν λέω ότι τα έκανε όλα τέλεια ο Άγγελος, όμως. Όχι. Όταν βγαίνετε μπροστά και στην ουσία εσείς τον αποκαθιλώνετε. Δεν γίνεται και πρέπει να αλλάξει και δεν πάμε έτσι πουθενά, και ή αυτός ή εγώ. Όταν λοιπόν τον τρώω τον προπονητή, δεν οφείλεις μετά στα δύο μάτς που ακολουθούν με Φιλανδία και με Λιχτενστάιν να κάνεις το αυτονόητο, να σκιστείς, να είσαι πρώτος παίκτης. Να πάρετε δύο νίκες, να το πάρετε πάνω το πράγμα, να πούμε ότι και για επικοινωνιακούς λόγους, ότι ορίστε τα παιδιά πραγματικά έδωσαν τον καλύτερο σε αυτό. Ούτε αυτό δεν έκαναν, φίλε. Πάνω σε αυτό να σε απαντήσω. Άρα αυτοί δεν τα έκαναν από μόνοι. Αυτοί ήταν τελείως κατευθυνόμενοι για τα τρία χρόνια που έχουν να πάρουν πρωτάθλημα και εκεί που αυτοί οι Φιλιππινέζες. Είναι πολλά. Άρα είναι τελείως κατευθυνόμενοι αυτοί. Δεν ήταν από αυτούς, γιατί δεν τα είπανε. Άλλοι τους βάλανε. Γι' αυτό και ανεβαίνουν τώρα, ανεβήκαν απάνω, να μας κάνουν ισχύ. Αλλά έτσι δεν είναι. Από αλλού είναι τρία χρόνια. Μία, για το επίδειξη δύναμης, έχω να πω δύο λέξεις, θα καταλάβεις τις υπόλοιπες. Ναι. Μία μάντρα. Εντάξει, εγώ λέω με παλιά ανταλλακτικά, εσύ σκέψου ό,τι θέλεις. Επειδή είχε καλά ότι θα φοβηθούμε. Μία μάντρα. Άντε. Φιλιά, κλείνουμε. Άκουσε με λίγο. Κάνε επίλογο. Άκουσε με λίγο. Εγώ, εσύ είπες μία μάντρα, εγώ σου λέω μία πλατφόρμα τουρκικά. Γεια σου Σταύρο. Άκουσε με λίγο. Κάνε επίλογο, άντε, τέσσερις περιμένουν, έλα. Κοίταξε, θυμάσαι ποιο προπονητή είχαν στην Εθνική που έτρεχε και φιλούσε τα δίχτυα εδώ πέρα στο Κατσατζόγλιο. Ο Αρχοντίδης. Μπράβο. Γεια σου Σταύρο. Γεια. Άντε Παοκάρα, μόνο φίλε, μόνο Παθεσσαλονίκιος, μόνο. Πάρα πολύ ωραίες αναρτήσεις για τα 60 χρόνια του ναού, της Τούμπας, το σπίτι, ο ναός, το σπίτι μας, το δεύτερο. Με πολλές ωραίες μνήμες, με πολύ δυνατές στιγμές και ευχάριστες και δυσάρεστες. Αυτά, όπως είπαμε, είναι μέσα καψούρες. Πάμε στις γραμμές. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο. Έλα, αδερφέ μου. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα του κράτους. Αυτοί που έκαναν αυτό το ανοσιούργημα. Μπράβο. Με τον Τζίλο. Που τον άνθρωπο παραλίγο θα τον αφήνανε εντελώς ανάπηρο. Έχουν πάει στη φυλακή, έχουν τιμωρηθεί. Οπότε σίγουρα θα βρεθούν και αυτοί εδώ πέρα που λένε αυτοί που συνέβησαν αυτά τα... Ναι, οκ. Okay. Είναι όλα στη θέση τους, δηλαδή. Γιατί δεν καταλαβαίνω για ποιο πρόβλημα μιλάμε. Άλλωστε θέλω Όχι, να ο κύριος δώσει... Αυγενάκης αμέσως έσπευσε για δήλωση. Η βία και αυτά και τα λοιπά. Κύριε Αυγενάκη, για το άσπρο πόλο και το τζίλο πρώτα, που είναι αποδεδειγμένα με κάμερες, με αυτά, ότι έγινε απόπειρα δολοφονίας, περιμένουμε εκεί εξιχνίες. Και μετά όλα τα άλλα να πάρουν το βεβαίως, αν έχουν γίνει ποινικά κολάσιμες πράξεις και βία περιστατικά, να τιμωρηθούν. Όλα τακτοποιήθηκαν, πάνε καλά. Όλα. Και μάλιστα θέλω να δώσω και τα συγχαρητήρια στην Εθνική Ελλάδος που κατάφερε και πήρε την ισοπαλία. Έστω τουλάχιστον έχουμε ένα βαθμό. Δηλαδή, μπράβο βαθμό μοιοπίας. Ναι, μπράβο στα παιδιά, μπράβο. Εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι ότι ξεχνάμε αυτά που έχουν συμβεί μέχρι σήμερα. Δηλαδή... Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που είπε πέταξε το καπελάκι. Εδώ όχι πέταξε το καπελάκι. Εδώ έχουμε γιορτάσει πράγματα, έχουμε... Εκτός και αν δεν τα έχουν γιορτάσει κάποιοι, οπότε δεν τα θυμούνται, ούτε καν τα έζησαν, οπότε δεν πρόκειται να σταθούν σε αυτά. Μέσα σε τρία χρόνια έχουν συμβεί όλα αυτά.
και έχουν συμβεί τρομακτικά πράγματα για μας. Και όμως, αυτή τη στιγμή, ακούω ότι όλα πάνε ανάποδα, όλα πάνε στραβά, όλα είναι έτσι. Δεν μ' αρέσει η τοπάθεια, δεν μ' αρέσει ο πεσιμισμός. Αυτό θέλουν, να σπείρουν φόβο, να σπείρουν αμφιβολία. Δεν είμαστε ο αδύναμος ΠΑΟΚ που ήμασταν πριν μερικά χρόνια. Ενώ πάντα σε επίπεδο διοικητικό, γιατί σαν λαός δεν χρειάζεται να βάλουμε καμία τίποτα στην κουβέντα μας. Αλλά ας μην είμαστε, δηλαδή το μολό λαβέ που βάζει ο Σαββίδης, ο μικρός, είναι αυτό ακριβώς. Είμαστε ο ΠΑΟΚ. Αν είμαστε ενωμένοι, δυνατοί, συσπηρωμένοι, δεν φοβόμαστε τίποτα. Τι θα κάνουν δηλαδή. Τι θα κάνουν. Δηλαδή θα τα δώσουν όλα ανάποδα. Όλα ανάποδα. Έχουμε τη δύναμη την αποτυχία να μπορούμε στην αποτυχία να σταθούμε όρθιοι. Αυτό παλιότερα ακριβώς. Τρώγαμε μια καρπαζιά και έπρεπε να ξανασηκωθούμε από το έδαφος, δυστυχώς. Έτσι. Φιλάρετε μου, ξένους διαιτητές και φέτος, με τους οποίους πέρσι δεν με κέρδισαν ούτε μία φορά. Ξένους διαιτητές, ΒΑΡ, κανονικό ΒΑΡ, όχι ΜΑΡ, ΒΑΡ, και η ομάδα να βρει το δρόμο της σύντομα, να γυρίσουν και οι μεγάλες προσωπικότητες, που αυτές θα είναι οι μεγάλες μου μεταγραφές, και ο Μαουρίσιο και ο Βιερίνια. Για το Βέρμπλουμ δεν είμαι αισιόδοξος, το λέω για να είμαι ξεκάθαρος. Μακάρι το παιδί να γυρίσει και να δούμε πράγματα, αλλά όταν είναι έτσι το τοπίο, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Αρκεί εμείς να μην βάλουμε το φόβο μέσα στην ψυχή μας. Όταν γυρίσουν με το καλό, θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί, όπως λες. Για μένα αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη αλλαγή. Αυτή η αλλαγή χρειάζεται το χρόνο της. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη με μαγικό ραβδάκι. Φυσικά. Θα υπάρξουν κάποια προβλήματα, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει η δύναμη να κρατηθούμε και να γίνουμε πολύ πιο δυνατοί από ό,τι ήμασταν μέχρι σήμερα. Έτσι. Ας το καταλάβουμε αυτό, γιατί οι άλλοι, όπως είπες, θέλουν να βιαστικά να κάνουν τη ζημιά τώρα. Τώρα που γίνεται αυτή η μεταβολή. Ας κρατηθούμε, γιατί εμείς δεν θα πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι τους. Καλή σου μέρα. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Κωστή. Ναι. Ένα λεπτό να πω κάτι για την κυρία που είπε γιατί μας κουνάν το δάχτυλο. Είναι ο μόνος λόγος το καπτατζόγλιο. Γιατί ζητάνε πάρα πολλά λεφτά και καταρχήν δεν θέλουν να τα πληρώσει ο Σαββίδης. Θα βρεθεί τρόπος στο καπτατζόγλιο. Άκου τώρα. Ναι. Να τελειώσω για να μην παίρνω τους άλλους. Ο Σαββίδης πριν 15-20 μέρες ήταν στην Παρτιζάν. Για ποιο λόγο, ξέρεις? Τι, υπάρχει περίπτωση να πάμε να παίξουμε εκεί τα μάτς? Δεν ξέρω. Σε ρωτάω εγώ. Εγώ τι, σου γιατί λέω... αυτό υπονοείς. Άρα γιατί στενοχωριέστε? Δεν νομίζω ότι μπορεί να 700 γίνει 700 μέτρα από τον Ερυθρό Αστέρα είναι το γήπεδο. Έγινε, Άκη. Καλημέρα. Σε χαιρετώ. Να σε καλά. Στο Καφτατζόγλιο, επειδή ήρθαν και δύο ερωτήματα, και από την Κατερίνα και από τον Κωνσταντίνο. Για να πάει εκεί να παίξει η ομάδα, πρέπει να γίνουν έργα, τα οποία έργα θα κοστίσουν πολλά χρήματα. Αν εγώ λοιπόν πρέπει να δώσω, εγώ λέω 2 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξω το Καφτατζόγλιο και να μπορώ να παίξω εκεί, δεν πρέπει αυτά να αφαιρεθούν από το ενίκιο? Θα πάω, θα τους φτιάξω το γήπεδο και θα μείνουν τα έργα για πάντα? Δεν πρέπει να υπάρξουν. Και εκεί λοιπόν νομοθετικά πρέπει να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις, γιατί φυσικά το Καφτατζόγλιο θα αποκτήσει μια πολύ πιο μοντέρνα μορφή, θα εξυγχρονιστεί. Θα γίνουν έργα πολλών χρημάτων. Δεν πρέπει αυτά να αφαιρεθούν από το ενίκιο που θα πληρώνει η ομάδα, αφού θα μείνουν τα έργα. Δεν είναι ότι θα φτιάξω ένα κιόσκι και φεύγω, θα το πάρω μαζί μου. Και εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια αρρύθμιση για το πώς θα υπάρξει μια ισορροπία σε αυτό το πράγμα. Να δώσω 2 εκατομμύρια να φτιάξω το Καφτατζόγλιο, να πληρώσω και ενίκιο, δηλαδή δεν πάει ρε παιδιά έτσι. Αφού ξέρουμε ότι δεν πάμε για μόνιμα εκεί, πάμε για ένα διάστημα. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σας ακούω. Ναι. Έλα, μ' ναι. Καλώς το παιδί. Μ' έλα, στελάρα μου, έλα. Έλα. Κωστή. Ναι. Καταρχήν για αυτό το θέατρο της Εθνικής. Η μόνη κοινή δεξαμενή με όλους αυτούς τους προπονητές που έχουν περάσει, ξέρεις ποια είναι? Ότι χρησιμοποιούν όλοι οι παίκτες από την Αθήνα, με εξαίρεση τον Αναστασιάδη που δεν χρησιμοποιούσε παίκτες από τον ΠΑΟΚ, για να μην τον πούνε ΠΑΟΞΙ. Όλοι οι άλλοι, άμα δεν έχουν την ίδια δεξαμενή, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει πάρει δύο double
5 από τους 6 τίτλους τα τελευταία 3 χρόνια. Και να βλέπουμε και να το Βρουσάι, το Τζιμίκα, τον Κολοβό. Να μην παίζει ούτε ένας παίκτης από τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να παίζουν τέτοιοι καλά κάποιοι, αλλά αυτή τη στιγμή ήταν φορμαρισμένοι και ο Γιαννούλης και ο Λιμιός και η ομάδα έχει μεγάλο πρόβλημα. Τα στόπερ με μία λέξη σαν κακομίρδες τρέχαν να προλάβουν έναν ερασιτέχνη παίκτη. Θλιβερό. Ψαρά. Που ήταν όσοι μισή Νέα Σμύρνη, όπως είπε και ο Σπίγερ. Δηλαδή θλιβερό πραγματικά να κυνηγάς και τον έκανε μπου. Ε? Μπου ρε φίλε. Αλλά δεν τρόμαξε. Δηλαδή απίστευτο. Βγήκε ο Ντρούπι και του έκανε μπου. I'm so happy. Φίλε, τι να πω, τι να πω. Όλοι αυτοί και συναντήναν την εθνική της συμπεριφέρονται σαν δικό τους μαγαζί, κέντρο αποκατάστασης, να διαφημίσουν κάποιους παίκτες να τους πουλήσουν παραπάνω ότι είναι διεθνείς και να μην παίξει κανένας από τον ΠΑΟΚ. Για μένα, αν ήταν πονηροί, θα τους βάζα τους παίκτες του ΠΑΟΚ να παίξουν μπάσκετ και τραυματιστεί κανένας και να δείξουν και καλό ότι ξέρεις κάτι. Διάβρε, τίποτα ρε. Σου λέει, άμα, κάνει μια σπουδαία εμφάνιση ο Λιμιός, ας πούμε, ή ο Γιαννούλης και τους δουν. Άσε σου λέει, θα ανεβάζουμε εμείς την τιμή των παικτών. Αυτό, ευτυχώς, έτσι σκέφτονται, φίλε. Είναι, η εθνική είναι παιχνιδάκι στα χέρια τους. Ευτυχώς, ούτε μέχρι εκεί τους κόβει φιλαράκι. Ευτυχώς. Yeah. Γιατί σου λέω ότι μπορεί να τους έβαζε και τους τέσσερις π.χ. τους τρεις. Μπας και τραυματιστεί κανένας, να κάνει καμιά αγγέλα και να έχουν άλλοι να τους βάλαμε και να τι έγινε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Νομίζω μπορώ να ζήσω με αυτό. Αλήθεια το λέω. Δεν έχω θέμα. Δεν μας αφορά. Τι θα γίνει αν κάποια στιγμή υπάρξει μια κατάσταση στην εθνική, να ξαναγυρίσουμε να παρακολουθούμε την εθνική, να είναι η εθνική όλων των Ελλήνων, εθνική που ένας προπονητής δεν θα κάνει χατήρια, εθνική που πραγματικά θα παίζουν οι πιο φορμαρισμένοι, τότε να ασχοληθούμε πάλι. Μέχρι έτσι. Τότε ας είναι παιχνίδι στα χέρια τους. Δεν με αφορά, ρε παιδί μου. Πώς το λέω. Έτσι έγινε και η κορυφαία εθνική με τον κορυφαίο αρχηγό, όπως είπε στο Ζαγοράκη. Ακριβώς. Με τον κορυφαίο προπονητή. Δεν άκουγε κανέναν, φίλε, ο Ρεχάγκελ. Ούτε λέγανε... ο Ρεχάγκελ δεν άκουγα. Αυτοί οι δύο, φίλε, του έλεγαν όλοι του Ρεχάγκελ. Πάρε το Ζήκο. Δεν παίρνω το Ζήκο. Δεν θέλω το Ζήκο, ρε παιδί μου. Μα ο Ζήκο. Εγώ θα πάρω αυτού που θέλω. Τέλος. Κωστή, δεν είναι τυχαίο ότι ούτε με ένα παίκτη του Ολυμπιακού πήραμε τον Γιούρο, ρε φίλε. Ακριβώς. Ούτε έναν. Και ο Νικοπολίδης που έπαιζε τότε ήταν στο Βάζελο ακόμα, έτσι δεν είναι? Ναι. Μετά και πήγε. Και το καλοκαίρι έφυγε. Μπράβο, λοιπόν. Πλάκα κάνουμε τώρα. Το έχουν ξεφτυλίσει το έργο. Δηλαδή γελάει ο κόσμος. Εντάξει. Πιο κάτω δεν έχει νομίζω. Τα νησιά του Πάσχα. Τι να έχει τώρα, μόνο η Ανδώρα έμεινε να την κάνουμε και αυτή ξένα. Ανδώρα, Βατικανό. Ναι. Αλλά αυτοί έχουν βοήθεια, φίλε, αν οθένω, οπότε και εκεί δύσκολα. Κάνα Γιβραλτάρ τώρα που να αναστήσουμε άμα τους πετύχουμε πουθενά. Βεβαίως, Γιβραλτάρ. Ναι, το ηρωικό Γιβραλτάρ. Μαλδίβες. Ανήκουν, οι Μαλδίβες δεν έχουν εθνική. Δεν ξέρω, θα μπορεί να φτιάξουν για εμάς. Τραγικό. Έγινε, Στελάρα μου. Σε χαιρετώ. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ο Παφούλιας με τι κάνει. Καλώς το Παφούλια, ρε. Τι γίνεται. Δόξα τω Θεώ να λέμε, με υγεία να έχουμε όλο τον κόσμο. Μπράβο. Για πες. Έχουμε προβλήματα, δεν έχω μέσα να φύγω από εδώ το ρημάδι που είμαι. Μάλιστα. Κρήτη είμαι. Κάποιος θα... Πού είσαι? Κρήτη. Κρήτη, πώς πήγες εκεί? Μεγάλη ιστορία. Κάποιος θα βρεθεί. Κάποιος θα βρεθεί να σε πάρει. Από την Κρήτη. Λες εύκολο να μου βρω άτομο. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να φύγει από την Κρήτη. Κάπου σε μια βάρκα θα μπεις, πιστεύω. Έχουμε χαθεί, Τι έχουμε χαθεί? Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις σε ποιο μέρος είσαι? Εγώ ξέρω. Α, έχουμε χαθεί εμείς? Εμείς, εσύ γενικά, είσαι μπατμανιδάκι, είσαι. Τι, σε μένα μια φορά στο τόσο βγαίνεις. Ναι, εγώ μιλάω κανονικά με τον Μπάμπη συνεχώς. Μπράβο. Ναι. Μπράβο, είσαι του Μπάμπη ακροάτης. Ο Μάριος πότε θα είναι? Ο Μάριος έρχεται μετά. Έπρεπε να είναι αυτός 8-10, δεν το κανονίζετε, να είσαι εσύ 10 με 12. Εγώ 21 χρόνια κάνω 8-10. 10, ναι, 10 και 5 σβήνουν οι μηχανές μου. Ξεχνάω το όνομά σου, πες μου γιατί ξεχνάω και το όνομά σου. Ανδρόνικος. Κύριε Αντρώνικε, έλα τώρα. Τι? Κανόνισε άμα έρθει εκεί να κεράσει ένα δίπιτο με γύρω σου. Δίπιτο. Έλα εσύ και θα σε κεράσω. Να μην με λένε Ανδρώνικο. Φιλιά πολλά. Ακόμα μπουκαλάκι, δεν και μπουκαλάκι, όχι κουτί, αλίμονο. Φιλιά. Ναι. Μεγάλη διάλογη. Φιλιά. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θυμίζουμε λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εκπληκτικές γεύσεις. 705-750 σε ένα πλήρως ανεγκρισμένο χώρο. Εκεί στα Ελευθέρια, όποιος πήγε ξαναπήγε,
καταπληκτική παντσέτα, χειροποίητα γλυκά σε ένα μαγαζί κούκλα που έφτιαξε ο Δημήτρης. 705-750 ντιλιβεριά. Φυσικά κλιμάρτ για κλιματισμό. Αυτός ξέρει, ο Κιωσές που γνωρίζει και Daikin και οτιδήποτε άλλο και αντλίες θερμότητας και για το χειμώνα, θέρμανση και ψήξη το καλοκαίρι, κεντρικά συστήματα VRV 917-646. Πάρτε τηλέφωνο, κλείστε ραντεβού να έρθει χωρίς επιβάρηση. Έρχεται, βλέπει το χώρο, σας λέει πώς θα μπει, πού θα μπει, τι θα μπει, έτσι πόσα BTU, πώς τα λένε αυτά. Και περνάει το μαραφέτη, ο απόλυτος γνώστης. Όσο για Τέντα, 35 χρόνια ηγέτες στην Τέντα, Τέντα Home. Γνωρίζει όσο κανένας άλλος ο Γιώργος και ο Γιάννης Κατουρτζίδης τι πρέπει να γίνει στην Τέντα, αλλά και σε αντιανεμικές ζελατίνες για το φθινόπωρο να είστε έτοιμοι. Τα καλύτερα τεντόπανα, οι καλύτεροι μηχανισμοί, σόμφι, καλαμαριά, πολύχνη, Χαλκιδική. Έχει στείλει πολύ ωραίο μήνυμα ο Τσίκος, ο Χρήστος. Ο Πρωθυπουργός λέει ήρθε στην πόλη μας με 3.500 αστυνομικούς, 50 υπουργούς και τον Κούλι. Αυτός ο Πρωθυπουργός όταν έρχεται στην πόλη μας θέλει πάντα έναν Κυριάκο για τη μεταφορά. Έτσι απλά. Θυμάστε το Κυριάκο. Μεταφορές Κυριάκο θα σε έχω, έτσι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Επιστρέψαμε. Μην ξεχνάτε, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, Ελλάς Auto Service, 474312, τα πάντα όλα για το αυτοκίνητό σας. Όλα, φανοποιία, βαφία, καλύμπρες, υγριαεροκίνηση, τμήμα ελαστικών, η οικογένεια Χατζοπούλου, με την εγγύηση της Ελλάς Service, κορυφαίας οδικής ασφάλειας, 50 χρόνια εμπειρία πίσω από το Κέντρο Υγείας Θέρμης και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Και αυτοκίνητο υπηρεσίας, άμα χρειαστεί να το αφήσετε εκεί, Ελλάς Auto Service. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Σάββατο παίζουμε με τον Ατρόμητο ένα παιχνίδι δύσκολο. Γιατί? Γιατί ο Ατρόμητος πάντα μας δυσκολεύει μέσα σε εκείνη την έδρα. Γιατί είναι πάντα εχθρικό το περιβάλλον. Γιατί η ομάδα ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά της, όμως εμείς καθορίζουμε τη μοίρα του παιχνιδιού. Αν εμείς παρουσιαστούμε αλλαγμένοι προς το καλύτερο, αποφασισμένοι, με το μαχαίρι στα δόντια, ξαναλέγω, και έχουμε το νου μας, δεν ξέρω τι αλλαγές θα κάνει και αν θα κάνει ο Αμπέλ Φερέιρα, στον οποίο πρέπει να δείξει η ομάδα, όλος ο οργανισμός, όλη η οικογένεια, εμπιστοσύνη. Όπως δείξαμε και στο Ρουμάνο, όπως δείξαμε και στον Ρασβάν Λουτσέσκου, εμπιστοσύνη στην αρχή που πήγαινε από γκέλα σε γκέλα, αποκλεισμό από την Έστερσουτ, χι με Λιβαδιές, χι με Απόλλωνες, ήτες, κακές εμφανίσεις, και αν δεν γύριζε το παιχνίδι στην Ξάνθη, από εκεί και μετά, πιθανό να μην είχε μείνει ποτέ, αν τον είχε καθαρίσει. Περιβάλλεται λοιπόν με εμπιστοσύνη, απεριόριστη εμπιστοσύνη από την οικογένεια Σαββίδη, έχει πάρει εντολή. Όποιος δεν θέλει, όποιος δυσανασχετεί, όποιος κάνει μουτσουνίτσες ή παράδειγμα λέω εγώ, σε όποιον λείπει τόσο πολύ ο προηγούμενος προπονητής, δεν είναι γάμος. Έτσι, η ζωή προχωράει, okay. Υπήρχε δέσιμο με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, λογικό είναι. Και το είχε καταφέρει και το είχαμε πιστώσει αυτό στον προηγούμενο προπονητή, βεβαίως. Η ζωή όμως συνεχίζεται. Είσαι σε ένα τεράστιο σύλλογο, καλοπληρωμένος. Δεν σας λείπει τίποτα, μικρή θεή στην πόλη. Κάντε αυτό μόνο που σας ζητάει ο κόσμος. Βγάλτε πάθος και ξαναφέρτε το πρωτάθλημα, το τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα στην πόλη. Και μάλιστα μετά τον αποκλεισμό στην Ευρώπη θα είναι ένα μάτς μόνο τη βδομάδα. Το κύπελο φέτος αργείς, θα μπούμε Γενάρη και βάλε στο κύπελο. Άρα Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, ένα μάτς τη βδομάδα. Σας ζητάμε λοιπόν σε αυτό το ένα μάτς να βγάζετε όλο σας τον εαυτό μέσα στο γήπεδο. Ό,τι δύναμη υπάρχει, ό,τι πάθος. Καμία χαλαρότητα, καμία πλαδαρότητα. Καμία ψιλομύτικη συμπεριφορά. Η σφαλιάρα στην αρχή της σεζόν ήταν εκοφαντική και πολύ διδακτική. Δεν θα μας χαριστεί τίποτα, θα έχουμε λυσαλέα μάχη από όλους. Διαιτητική, ομοσπονδιακή, πνευματική, μηντιακή, οικονομική, από όπου και αν το δεις. Από όπου και αν το δεις. Άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, καλημέρα. Και sorry που περίμενες. Έλα, αδερφέ μου. Έλα, Καραγιάν. Έλα, Ανδρόνικε. Έλα. Ωραία τα λέω, κύριε φίλε. Μπορείς να με φωνάζεις, μπορείς απλά να με φωνάζεις, να με φωνάζεις Άνδρο. Άνδρο, από την Άνδρο είσαι. Τι γίνεται. Για Ανδρόνικο και ωραία τα λέω.
Εντάξει, κοίταξε, έχω διδαχθεί, έχω διδαχθεί από τον πρωτοπόρο. Έτσι, μιλάς στην αρχή για το ζαβό και το χοντρό και για δύο λεπτά χάνεται το απίστευτο σήμα. Χιόνι, λέω, πάει, δεν μου ήρθαν 10 μηνύματα, είπα Μαρινάκης και μου ήρθαν 10 μηνύματα, έπεσε το σήμα, φίλε. Που είπα, Μαρινάκης, που είπα, Κούλης, τα χιόνια. Κανονικά. Λοιπόν, για πες, Κωνσταντάν. Τίποτα, πάμε για την νίκη. Μάτι με ματσάκι, ματσάκι με ματσάκι. Όλα καλά. Στηρίζουμε την ομάδα. Δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Κανέναν. Πάω TV, αυτή είναι η απάντησή μας. Κάθε μέρα θα το λέω. Και ας γίνω κουραστικός. Είναι η δική μας φωνή. Το σύστημα θα παίζει. Να κερδίζουμε, θέλουμε. Ακριβώς. Και αυτός αυτό θέλει. Και αυτός, πίστεψέ με, αυτό θέλει και ο προπονητής. Έτσι. Δεν πειράζει, φίλε. Δεν πειράζει. Αλήθεια ήταν πάντως. Αλήθεια ήταν πάντως. Αλήθειες μόνο. Αλήθεια. Αλήθειες μόνο. Α, ότι πήγα στο τέτοιο. Δεν πήγα στη φιλοξένεια. Α, μπράβο. Μπράβο. Ναι, μην το ξεχάσω να το πω. Αύριο θα κληρώσω. Ναι, κληρώστε ρε παιδί μου, εντάξει. Όποιος πάει καλά θα περάσει, ωραία. Είναι. Μπράβο. Κατά προτίμηση άμα πάει Δευτέρα, Τρίτη είναι καλύτερη μέρα. Χαίρομαι. Ήσου κληρωμένος ή πήγες έτσι μόνος σου. Κληρωμένος. Μπράβο. Μπράβο. Ναι, χαίρομαι. Κληρώθηκα και το πήγα. Δευτέρα, χαίρομαι. Τρίτη ήσυχα, πας και στα Λουτρά άνετα, ούτε πολύ κόσμο, ούτε ταλαιπωρία. Φανταστικό μέρος, υπέροχο ξενοδοχείο. Υπέροχο. Μια χαρά. Έτσι, όποιος θέλει να αυξήσει τον πληθυσμό της. Θέλω να πω πάνω σε αυτό. Είναι κατάλληλη περίοδος. Θέλω να πω πάνω σε αυτό. Μου δίνεις φανταστική ατάκα μου δίνεις. Φανταστική. Θέλω να πω να ζήσουν, να ευτυχήσουν οι φίλοι μου ο Παύλος και η Ελένη που χθες ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Ήταν παντρεμένοι με πολιτικό, αλλά ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και έφερα στον κόσμο ένα υπέροχο κοριτσάκι που βαφτίστηκε χθες στον Άγιο Κωνσταντίνο στις Σικές. Είναι το ζευγάρι που είχε κερδίσει και είχε πάει στο Φιλοξένια, στο Πόζαρ και εκεί έγινε το... σκάρωσαν την κορούλα τους. Έτσι. Και με πολύ χαρά πήγα εχθές στη βάφτιση. Γαμοβάφτιση δηλαδή. Ήταν πολύ καλή η φιλοξένεια. Ήταν. Ήταν. Φιλιά πολλά. Γεια σου Κάραγιαν. Πολύ χαίρομαι όταν ακούω τέτοια. Τα παιδιά προσπαθούσαν να κάνουν ένα παιδάκι. Ξέρετε, αυτά δεν είναι jukebox. Είναι όποτε πει ο Θεός. Λοιπόν, και πήγαν εκεί και εκεί συνέλαβαν, εκεί σκάρωσαν την κορούλα τους. Τους εύχομαι πραγματικά και στον Παύλο και στην Ελένη, δύο χαμογελαστά πρόσωπα, δύο υπέροχοι τύποι, δύο ζουμουσάκια χρόνια και παοκτσάκια και ακροατές αγαπημένοι. Τους εύχομαι να βλέπουν την κορούλα τους να μεγαλώνει όμορφα, να είναι πάντα έτσι γεμάτη ζωντάνια, γεμάτη διάθεση ζουμουσού, γιατί πρόκειται για τέτοια παιδιά. Και χθες πραγματικά τους καμάρωσα, όσο με άφησε βέβαια ο πυραυλοκίνητος γιος μου στο προάβλιο της εκκλησίας που έτρεχα και κυνηγούσα. Είναι η καλύτερη δίαιτα. Η καλύτερη δίαιτα είναι να έχεις ένα πιτσιρικά που να τρέχει βολίδα ανάμεσα στα κεριά, ανάμεσα στους καλεσμένους, ανάμεσα στα γλυκά, ανάμεσα στον παπά και τους, στον γαμπρό και στην ύφη. Είναι η καλύτερη δίαιτα. Η καλύτερη δίαιτα. Εμείς θα κληρώσουμε και αύριο τέτοια τρίμερα και θα συνεχίσουμε να δίνουμε. Θα φροντίσουμε, γιατί με ρωτάτε αυτές τις μέρες για κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης, το κορυφαίο κρεοπωλείο στην πόλη. Θα δώσουμε και εκεί τσιτσί. Το κάνει χρόνια ο Μιχάλης. Απλά πρέπει να περάσουμε μια βόλτα από εκεί, να τα τοκτοποιήσουμε, να τα συζητήσουμε, για να σας δώσουμε την ευκαιρία να έχετε και μια τέτοια, να πούμε, κατάσταση, για να μπορείτε να γεμίζετε το τραπέζι σας γεμάτα με ωραία πράγματα. Γεμάτα τα τραπέζια σας θέλουμε να είναι. 23-10-287-888. Το μονό λαβέ το είπε με την ανάρτησή του ο Ιώσα Σαββίδης, Παναγιώτη. Ποιος είπε μονό λαβέ, πού και τα λοιπά, πέρα από το αυτός ένα μηδέν μπορούμε να πούμε, δεν θα το πούμε.
μονόλαβε, δηλαδή έβαλε τη φωτογραφία με τον μπαμπά Ιβάν να αγναντεύει, να βλέπει την κούπα του πρωταθλητή, του αίτη του πρωταθλητή και λέει όποιος κοπιάστε να το πάρετε. Τι άλλο να πει δηλαδή. Κοπιάστε να το πάρετε ρε παιδιά, κοπιάστε να το πάρετε. 23-10-287-888, ξανασηκώνουμε το κέντρο. Υπάρχει αγωνία για τους τραυματίες, είναι ξεκάθαρο αυτό. Να δούμε τι θα γίνει με τον επιστρέφουν μετά από το Σαββατοκύριακο και το ρεπό που είχαν οι παίκτες σήμερα λίγο μετά τις 10 στη Νέα Μεσημβρίας, προπονήσεις. Λοιπόν, επιστρέφουν και οι διεθνείς Πασχαλάκης, Γιαννούλης, Πέλκας και Λιμνιός. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Κρέσπο, ο οποίος έπαιξε μόνο το πρώτο μέρος στο φιλικό με την ΚΑΠΕ 19, έχει κάποιες ενοχλήσεις στον αφιένα και το δεξί χέρι. Ο Άκμον που ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και αυτός έκανε θεραπεία. Ο Βαρέλα που κάνει φυσικοθεραπείες γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχε τον τραυματισμό στη μέση. Λοιπόν, σίγουρα νοκάουτ για μέρες ακόμα είναι και ο Καντουρί και ο Ντάγκλας Αγκούστο, οι οποίοι είχαν τραυματιστεί στη ρεβάνς με τη Σλόβαν στις 29 Αυγούστου. Υπάρχουν οι τραυματίες που είναι οι μόνιμοι τραυματίες, οι πολύ σημαντικές απουσίες εννοείται του Βιερίνια, σε, όχι μόνο σε επίπεδο αγωνιστικό, το ότι λείπει ο Αντρέ νομίζω είναι πραγματικά εξόφθαλμο, είναι εκοφαντική η απουσία του. Και δεν μιλάω τόσο παικτικά γιατί από τον Γιαννούλη δεν έχουμε παράπονο και πραγματικά κάλυψε με πολύ αξιοπρέπεια και με πολύ καλές εμφανίσεις τη θέση του αριστερού μπακ, θέση στην οποία από ό,τι μαθαίνουμε δεν πρόκειται να γυρίσει ο Ανδρέ. Όταν γυρίσει θα γυρίσει για να παίξει μπροστά αριστερά στη φυσική του θέση. Λέμε λοιπόν ότι η απουσία του σε αυτά τα μάτς που χρειαζόταν ένας άνθρωπος μέσα να βάλει δύο φωνές, να υπάρχει μια ηγετική μορφή που θα ισορροπήσει την κατάσταση, που θα ξυπνήσει αυτούς οι οποίοι είναι οι πρωτισμένοι, που θα ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν υπήρχε. Το αν θα αποκλειόμασταν από τη Σλόβαν, αν ήταν στην εντεκάδα μέσα ο Αντρέ, δεν το ξέρουμε. Έχω όμως την αίσθηση ότι τέτοιο πρόσωπο δεν θα παρουσιάζαμε. Δεν θυμάμαι πουθενά πέρσι με τον Αντρέ μέσα στο γήπεδο. Στην Ελλάδα τουλάχιστον, να είχαμε τέτοια συμπεριφορά. Άρα θα ήταν τελείως διαφορετικό το πρόσωπο. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι απουσίες. Λοιπόν, το είπαμε αυτό. Καλημέρα Βαγγέλη, να είσαι καλά στο Μόναχο, φιλιά, στη Στοκχόλμη. Λοιπόν, γεια σου Μανολόπουλε, γεια σου αδερφέ μου. Λέει ο Χρήστος, Κωστή ο Μανολάς δεν είπε μπου, αλλά πού. Τότε ο παίκτης του Λιχτενστάιν του απάντησε φυσιολογικά τσα και έδεσε η δουλειά. Εμείς στην Κολομπάμπουε ακόμα περιμένουμε. Σωστό, σωστό, σωστό το μήνυμά σου. Ξεκάθαρα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι έτσι είναι η πραγματικότητα. Είπαμε για τον τοίχο μας, να μην ξαναλέω τα ίδια, τα διευκρίνησα. Δεν θέλω να κάνουμε πολιτική στον τοίχο. Ούτε από τη μία πλευρά, ούτε από την άλλη. Ξεκάθαρα, αν δείτε ότι αφήνουμε το ενός σαν αρτήσει και στον άλλον σβήνουμε, τότε ναι, να έχετε παράπονο. Ούτε από τη μία πλευρά προπαγάνδα, ούτε από την άλλη. Καλημέρα στο Μάριο τον Ασπρόμορο, καλημέρα Ζουμουσοπαρέα, καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σου Δέσποινα Κυριακίδου, καλημέρα στον Χρήστο Κολοβό στην Αυστραλία, Ζουμουσού, μόνο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έχει βάλει ο Τσουκνίδας φοβερή ανάρτηση με τσάκωνα για μια χούφτα τούβλα στο μαγειρίο του Ανδρόνικου. Σας άρεσε το Ανδρόνικος, αυτό είναι το πρώτο όνομα που μου ήρθε, ρε παιδιά. Τι γίνεται με το Ανδρόνικος, εγώ. Να πούμε 15 μηνύματα. Πάμε στις γραμμές γιατί αμελήσαμε. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Λοιπόν, καλημέρα, Ζωμό. Καλώς το χορευτή το Γοργοπόδαρο! Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Τώρα κατάλαβα γιατί το λες το Χριστάρα Όλυμπο. Σκιά. Μπαμ, μπαμ. Ναι, δεν πρόλαβα να πιάσω κατευθείαν. Γραμμή. Κατευθείαν, φίλε, κατευθείαν. Τελείωσε. Κατευθείαν. Και έριξε και άλλους τρεις. Ναι, για να πιάσω εγώ. Τι γίνεται, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Δόξα το. Να, επιβεβαιώνεται η είδηση, η δυσάρεστη, πολύ δυσάρεστη είδηση για το θάνατο του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, ενός ανθρώπου αξιοπρεπέστατου και πολύ σπουδαίου μουσουργού και τραγουδιστή και όποιος, συνθέτη. Όποιος λοιπόν, και να είναι, θεός χωρές τον. Αλίμονο, αλίμονο. Ένας άνθρωπος που είχε πολλούς φαν. Πρόσφερε πολλά πράγματα πάνω στη μουσική. Πάνω. Μάλιστα. Θυμάμαι ωραίες εμφανίσεις με τον άλλο σχορεμένο, τον Σάκη Μπουλά,
με το Ζουγανέλη, είχαν κάνει, με το Σταρόβ, είχαν κάνει μια πολύ ωραία παρέα. Ναι, ήταν, και είχαν κάνει live. Χαμηλών τόνων τα παιδιά, εντάξει. Ναι. Δεν ήταν άνθρωπος ούτε των media, ούτε φιγουρατζής. Όχι. Λοιπόν, μάλιστα. Να μπούμε λίγο και στους κανονικούς ρυθμούς, ρε Κώστα. Με αυτήν την εθνική και ξέρω εγώ, εγώ δεν έβλεπα τίποτα. Ούτε το μάτς προχτές. Ζούφια Σαββατοκύριακα, φίλε. Χωρίς νόημα. Είπα, Χαλκιδική χωρίς θάλασσα. Αυτό είναι. Εντάξει. Αν και ήταν, είχε πραγματάκια μπόλικα. Έτσι, η παρουσία του Βαγγέλα εδώ, ο τρόπος που θέλησε να κάνει μια περατσάδα και να δώσει μηνύματα. Επίδειξε δύναμης. Μια μάντρα. Εγώ είπα, μια μάντρα. Όποιος καταλάβει, μια μάντρα με παλιοσύνδερα. Είναι στο χέρι μας, Κώστα, αυτό που είπε και ο Σαββίδης ο Γιώργος, να το ξαναπάρουμε το πρωτάθλημα. Εντάξει, τι άλλο να πούμε. Φυσικά. Από εμάς εξαρτάται. Από εμάς εξαρτάται. Για μένα προσωπικά, την ομάδα που έχουμε, τον κόσμο που έχουμε, από εμάς εξαρτάται. Τώρα, αν δεν μπορέσουμε, είναι αλλού παπά Ευαγγέλη. Εμείς είμαστε η ίδια ομάδα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, που δεν θεωρώ ότι είναι τόσο τεράστιες απώλειες, ο Κάνιας και ο Σάχοφ. Όχι. Η ίδια ομάδα. Με τις απώλειες όμως των τραυματιών που όταν επιστρέψουν ελπίζουμε υγιέστατοι ο Ανδρέου Μαουρίσιο και ο Βέρμπουλ που ο Βέρμπουλ δεν τον στερούμαστε γιατί δεν τον είχαμε στην ουσία. Α, μπράβο, δεν το δοκιμάσαμε. Δεν προλάβαμε να. Δεν προλάβαμε. Όπως ένα πράγμα που είπες την Παρασκευή, θα σταθώ το πιο σοβαρό, αυτό που έλεγες ότι ήταν οικογένεια 2-3 χρόνια παίχτες. Αυτό το πράγμα θέλω να δω. Δεν ξέρω αν είμαστε οικογένεια ή αν εγώ κάνω παρέα περισσότερο με τον Χρήστο και όχι με τον Κώστα. Αυτό. Άμα το καταφέρουμε αυτό, αν μπορέσει να το περάσει και ο προπονητής, γιατί είναι χαμηλών τόνων το παιδί βλέπω. Θέλει λίγο να τους πει, τι γίνεται, το παρέα μας, ένα δείπνο, το ένα το άλλο. Ναι. Θα πάμε πολύ καλά. Τώρα Κώστα γίνανε, επί τη ευκαιρία της διακοπής, γίνανε αρκετά τετατέτ με τον προπονητή, που δεν πρόλαβε κι αυτός καλά-καλά να δει τι συμβαίνει. Πρέπει να καταλάβει ότι εδώ είμαστε άνθρωποι του θυμικού, είμαστε άνθρωποι της ψυχολογίας. Ναι. Ότι ο προηγούμενος προπονητής εκεί είχε ρίξει ένα πολύ μεγάλο βάρος στο να μιλάει συνέχεια με τους παίκτες, στο να έχει, να έχει αποκτήσει μια άλλη σχέση ο ένας με τον άλλον. Αυτό πρέπει να διατηρηθεί. Η οικογένεια, το δέσιμο μετά. Είναι οι ίδιοι παίκτες. Συν έναν δύο που προσθέθηκαν και είναι οι ίδιοι. Και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας αυτή που πρέπει. Όμορφα και ωραία όπως το κάναμε μέχρι τώρα. Έτσι ακριβώς. Και δεν φοβόμαστε τίποτα. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Χαιρετώ να πάρουν και άλλοι άντρες. Να σε γερός. Πρέπει να φύγω. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Να πω λίγο τους χορηγούς πριν φύγω. Να πω λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Ή όποιος δεν έχει φάει εκεί κρεατικό, χάνει. Όποιος πήγε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξαναπάει. Πεντανόστιμα, ζουμερά κρεατικά, 705-750. Από όλο τον κόσμο έρχονται στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή σε ένα καταπληκτικά ανακοινισμένο χώρο απέναντι του Μασούτη στα Ελευθέρια. Έχω να πω ότι για κλιματισμό η Κλιμάρτ Daikin Κώστας Κιωσές είναι ο απόλυτος γνώστης. Πάρτε τηλέφωνο και ψήξη και θέρμαση. Να γλιτώσετε λεφτά με πετρέλαιο αν έχετε καμιά θέρμαση περίεργη με το κλιματιστικό που θα βάλετε με χαμηλή κατανάλωση σε ρεύμα. Να έχετε ζεστούλα το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι. Και γνωρίζει όσο κανένας άλλος ο Κώστας Κιωσές, γι' αυτό έχει περάσει κλιματιστικά σε πολύ μεγάλα πολυκαταστήματα, σε εμπορικά κέντρα, σε και σε σπίτια φυσικά. 9-17-46. Και για τέντα, αλλά και για αντιανεμική ζελατίνα φθινόπωρο έρχεται. 35 χρόνια εμπειρίας Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης. Καλαμαριά, Πολύχνη Χαλκιδική. Τηλεφωνήστε, κλείστε ραντεβού. Δεν πληρώνετε τίποτα όταν έρχεται ο Γιάννης να δει το χώρο, να πάρει μέτρα και να σας βγάλει τιμή. Και πάντα, πάντα να ξέρετε, λέγοντας ακούμε τον τρελό το πρωί, θα σας κάνει και καλύτερη τιμή. Όλοι, αυτό ισχύει για όλους τους χορηγούς. Φεύγουμε, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει, το λαβρέτη μαχαιρίτσα. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση η ιστεροφημία να φεύγεις και να αφήνεις έργο και νομίζω ότι συγκεκριμένος. Για πολλά χρόνια θα ακούγονται τραγούδια του. Φεύγουμε έτσι. Σας χαιρετώ. Έρχεται η Τρόικα. Θα τα πούμε αύριο. Πρώτο Θεός.